Ολυμπίας για να είναι μέσα στα πράγματα. Δεν κάνουμε την εκπομπή με τα άστρα. Η Φέη Μωράκη δεν θα ξανασυνεργαστεί μαζί μας, δεν τα καταφέρνει. Είναι πάρα πολλές οι ασχολίες που έχει και έτσι δεν μπορεί να είναι συνεπής κάθε μήνα εδώ. Την αγάπη μας, το φως μας, τη στέλνουμε και δεν πειράζει, το επανειδήν έχει ο καλός Θεούλης. Άλλωστε, το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας αυτό είναι. Να σας συστήνει ανθρώπους για να πηγαίνετε να τους βρίσκετε μετά εσείς. Και την κυρία Φέη Μωράκη, σαν αστρολόγο, medium κτλ. Εγώ νομίζω ότι την προώθησα, της έδωσα το βήμα, ώστε να μπορέσετε να τη γνωρίσετε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα μου λέει καλό μήνα ένας γλυκούλης. Ένας κριτικούλης γλυκούλης που χαμογελάει γλυκούλικα. Και έτσι έχει μαγουλάκια και γλυκούλικα και θα με βλέπει η κυρία Περσεφόνη και θα μου πει με κυνηγάει η Περσεφόνη, ε! Όχι, ποτέ, ίσα ίσα είστε ένα χαριτωμένο άτομο. Γι' αυτό είμαι και εδώ. Και πιστεύω με την εκπομπή σου. Δεν πιστεύω να με μαλώσει να μου πει τι έγινε, ποτέ, κοπελιά. Θαυμάζει τον άντρα, τον σύντροφό μου. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Πρέπει να είναι πολύ καλό κορίτσι. Πάρα πολύ. Δεν είναι απλά κορίτσι, είναι θηλυκό, έχει διαφορά. Αυτός ο κύριος είναι της παλιάς κοπής και ξέρει να μιλάει σωστά. Έτσι. Λοιπόν. Και εγώ, σαν καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, εφόσον θέλω να είμαι μέσα στα πράγματα, είπα να ξεκινήσουμε με πολιτικές εκπομπές, να κάνουμε κάποιες εκπομπές για να είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν. Καλεσμένος μου λοιπόν είναι ο φίλος μου, ο κριτικός από την Κρήτη κιόλας, δικός μου πατριώτης. Με τι θα ξεκίναγα, με πατριώτες θα ξεκίναγα. Πατριώτες, έτσι κι αλλιώς τώρα εδώ που το λέμε. Μανούσος Ηλιάκης είναι με το Πατρίδα. Του Μπογδάνου κατεβαίνει. Κυρίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Μπογδάνου του κυρίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι ο ίδιος. Ωραία, πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι ο ίδιος. Γιατί δεν έβαλε άλλο αντιπρόεδρο? Γιατί ήταν πρόεδρος στο Πατρίδα, αλλά μετά με τον κύριο Εφεζόγλου που ενωθήκαμε, θέλησε να είναι αντιπρόεδρος και πρόεδρος ο κύριο Εφεζόγλου. Λοιπόν, να συστηθούμε καταρχήν. Εγώ λέγομαι Ηλιάκης Μανούσος. Είμαι και θα είμαι υποψήφιος βουλευτής πάντα δίπλα στο πλευρό του κ. Μπογδάνου Κωνσταντίνου. Αλλά την τελευταία στιγμή ο Άδειος Πάγος μας έκοψε, γιατί λέμε την αλήθεια, κόντρα σε όλα, κόντρα στο κατεστημένο. Κοίταξε να δεις, εγώ που είμαι πολύ μικρή στο μυαλό και άλλοι 100.000 και άλλα εκατομμύρια κόσμος που είναι και δεν ασχολούνται, αυτό που έγινε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, 10 μέρες, δηλαδή, ούτε αυτό με τον Κασιδιάρη εμένα δεν μου αρέσει που τον απορρίψανε. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει, για μένα όλα αυτά, αυτοί είναι οι φασίστες στην ουσία. Ένα λεπτό. Δηλαδή, εγώ είμαι της αριστεράς. Θα μου επιτρέψετε να πω, να μην πω ότι είναι φασίστας εγώ. Αλλά θα πω κάτι άλλο πιο χειρότερο. Για μένα είναι κάτι χειρότερο. Υποτίθεται ότι γι' αυτό δεν θέλει. Μισό λεπτό. Και όμως του φέρονται. Μισό λεπτό, για ξέρουμε. Εγώ όταν πήρα την απόφαση για να ακολουθήσω τον κύριο Μπογδάνο, μετά να ξέρετε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο. Για να εμπιστευτείς κάποιον, πρέπει να δεις και έργα. Εγώ θέλω να δω έργα για την Ελλάδα μας. Εγώ θέλω να δω άτομο το οποίο υποστηρίζει. Ο κύριος Μπογδάνος είναι ο δημοσιογράφος. Βεβαίως, ο κύριος Μπογδάνος το απόδειξε μέσα στην Ελληνική Βουλή των Ελλήνων. Αν και δυστυχώς από τη λέξη Ελληνική Βουλή το έχουν κάνει σαλάτα. Δυστυχώς η κυβέρνηση σημερινή. Θα πω κάτι. Ότι όταν είδα με ένα πάθος και με έργα να λέει πατρίδα, οικογένεια και πίστη. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εγώ βγάζω την σημαία μου στο μπαλκόνι και αμέσως με λένε φασίστρια γιατί έβγαλα. Δηλαδή δεν τολμούμε να πούμε ότι είμαστε πατριώτες. Με το που πεις τη λέξη πατριώτης είσαι και φασίστας. Πώς το έχουν συνδέσει αυτό? Κοιτάξτε, εγώ τη λέξη φασίστας το απορρίπτω. Δεν θα επικαλέσω ποτέ κανένα φασίστα. Ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί εγώ έφαγα μπούλινγκ που έβαλα ότι έρχεσαι εσύ. Γιατί μου βάλανε εμέναν άλλοι άνθρωποι, μου λένε καλά. Μα λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί το λέτε και δεν στο λέω μόνο για τον Μπογδάνο το κόμμα, το λέω για τον Νίκη, το λέω για πάρα πολλά. Μα και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή και τον Νίκη μου το είπαν ότι είναι άκρο αριστερό, επειδή αγαπάει την πατρίδα. Μα και η Νέα Δημοκρατία του κυβερνό κόμμα, το οποίο πολλοί το ψήφισαν και βγήκε τότε, το 19. Και αυτό πατριωτικό το παίζει. Όχι, δεν είναι πατριωτικό καθόλου και θα το αποδείξουν συνέχεια. Λοιπόν, καταρχήν έχει τις σημαίες. Το παίζει. Ναι, το παίζει πατριωτικό. Έχει τις σημαίες. Ο Καραμαλής, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, στον οποίο μέχρι εκεί ήμουνα, είχε τις σημαίες. Παντού, όπου πήγαινε, σε οποιαδήποτε ομιλία πηγαίνανε, η σημαία ήταν ψηλά.
Και μάλιστα έλεγε ο Καραμαλής προεκλογικά πριν πέσει, έλεγε ότι σηκώσει τις σημαίες ψηλά. Στον Ασπρόπιο, τελευταία ομιλία που είχα πάει κι εγώ. Τότε σημαίνει μέχρι τον Καραμαλή δεν υποστήριζα. Μετά τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής πολύ τον υποστηρίζανε γιατί τον πιστεύανε. Είπε και... την αλήθεια και δυστυχώς για αυτό τον φάγανε τον Καραμαλή. Γιατί αν ο Καραμαλής αυτή τη στιγμή ήταν στη Νέα Δημοκρατία, φυσικά θα ήμουν και εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολλοί άλλοι που έχουν φέρει μια δημοκρατία. Όμως, ο κύριος Μητσοτάκης. Το είπε όμως. Ο κύριος Μητσοτάκης, δυστυχώς αγαπητοί μου, όχι μονάχα δεν είναι πατριώτης, αλλά του απόδειξε ότι θέλει να μειώσει την ανθρωπότητα την ελληνική, είτε με τον ηλιασμό, αλλά είτε και πάνω απ' όλα με τα εμβόλια τα υποχρεωτικά. Δηλαδή, έχω διαβάσει μια εφημερίδα του 2011. Σε Αμερική σημαίνει πώς θα μειώσουμε την ανθρωπότητα για να μπορούν να την ελέγχουν. Ένα απ' όλα συμφωνεί και ο Μητσοτάκης. Και γιατί το λέω αυτό. Όταν βλέπω ότι παραβιάζουν το άρθρο 120 του Συντάγματος περί ελευθερία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή εμείς σαν Μπογδάνος του κόμμα πατρίδα, δεν λέμε ποτέ ή κάτω ή μην το κάνεις. Δικαίωμά σου. Να το κάνεις κάτω. Δεν θέλω να το κάνεις, μην το κάνεις. Εγώ είμαι ενάντια και κατά, θα έλεγα, στην υποχρεωτικότητα που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, που λέει αν δεν το κάνεις, χάνεις τη δουλειά σου. Αυτός είναι εκβιασμός. Και μάλιστα είναι και αντισυνταγματικό, διότι εγώ είμαι, όχι ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, υπάρχει. Αλλά είναι μια γρήπη κι αυτό. Αποδείχνει από τον σύμβουλο της Pfizer, τον οποίο παραδέχτηκε δημόσια ότι παρακολουθήσαμε τον ιό. Πώς είναι δυνατόν, τώρα δεν έχουμε ιό. Τώρα δεν έχουμε πανδημία. Έφυγε. Είναι, ακούστε, όπως ήταν κάποτε η σύφυλη, όπως ήταν κάποτε το, η ελαιονοσία και όλα αυτά, έτσι ήταν τώρα και ο COVID. Ήταν ένας ιός που θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς το φάρμακο. Κακώς τα κάνανε τόσο και μας κλείσανε μέσα και όλο αυτό που κάνανε, κακώς το κάνανε. Κοιτάξτε, το μας κλείσανε μέσα, δεν μας κλείσανε για τον κορονοϊό. Για τη λέξη πανδημία... Μας κλείσανε γιατί εκείνη τη στιγμή που λάγανε την Ελλάδα. Ένα λεπτό να το πω. Η λέξη πανδημία σημαίνει κλείσιμο όλα. Όταν όμως έβλεπες και έλεγε ο Μητσοτάκης και η κυρία Παγώνη και ο Υπουργός Υγείας ότι έχουμε πανδημία, μα είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να λέμε έχουμε πανδημία και με μερικά μαγαζιά να είναι ανοιχτά. Ή ξέρετε κάτι, το βράδυ της 9 και μετά απαγορεύεται μέχρι το πρωί της 6. Ήταν όλο φιάσκο. Ήταν ειδικά με τις πόλεις, ειδικά με τις πόλεις που φάγανε κόκκινο, που λέγανε κόκκινη όπως είναι η Ελευσίνα. Ήταν σκόπιμο αυτό, γιατί εκεί κοντά έχουν φτιάξει για τους λαθρομετανάστες ή ακόμα και για τους μετανάστες. Έτσι, πώς θα περάσουμε με το πούλμαν, π.χ. να τους μεταφέρουν, ας κλείσουμε τον κόσμο μέσα. Αυτό είναι σκόπιμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δυστυχώς ο κύριος Μηταράκης που είναι υπεύθυνος και υπόλογος για όλους αυτούς τους μετανάστες που φέραν, και ειδικά οι λαθρομετανάστες εισβολής μέσα στην Ελλάδα, είναι σκόπιμα όλα για να μειώσουν την ελληνική ηθαγένεια και να γίνει Ισλάμ. Βλέπετε λοιπόν στην Ομόνια δεν τολμάει κάποιος να περάσει από τους Πακιστάνους. Λίγα μαχαιροδράματα έχουν γίνει εκεί. Λίγοι σκοτωμοί έχουν σκοτώσει Έλληνες. Ακόμα απειλούν συνέχεια. Τι κάνει ο κύριος Μηταράκη. Εμείς δεν λέμε να φύγουν όλοι αυτοί που μπήκαν από την πόρτα, βεβαίως να παραμείνουν και να δουλέψουν. Γιατί και εμείς έχουμε Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτοί που μπήκαν το παράθυρο. Εγώ ξέρεις τι γίνεται. Να φύγουν. Θα σου πω τώρα. Είμαι εντάξει να έρθουν όλοι αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι να έρθουν εδώ να μείνουν να δουλέψουν, αλλά όπως εμένα μου λένε και πάω στη Γαλλία και πρέπει να προσαρμοστώ με τους Γάλλους και να τους ακούω ή πάω στην Παλαιστίνη και πρέπει να φορέσω από σεβασμό την κούρμπα, έτσι να σεβαστούν και αυτή τη δική μου τη θρησκεία και τις δικές μου αρχές. Να μην μου υποχρεώνουν, να βγάλουν, δηλαδή εγώ δεν δέχομαι γυναίκες εδώ με μαντήλα. Στην Ελλάδα οι γυναίκες πρέπει να δουλεύουν χωρίς μαντήλα. Σωστά. Και όχι να μου βάζουν οι γυναίκες. Δηλαδή, ήρθατε στην Ελλάδα, κοπέλες από την Παλαιστίνη, βγάλετε μαντήλα. Η Ελλάδα μαντήλα. Έχει σύνταγμα. Είναι εδώ... ορθόδοξη. Δεν μπορεί να υποχρεώσει μαντήλα. Αυτό πάνε να κάνουμε τώρα. Αυτό πάνε να μας κάνουμε. Εγώ γι' αυτό αντιδρώ.
Δυστυχώς έχει καταλάβει το μικρό μυαλό μου ότι όποιος και να βγει από όλους αυτούς θα πάλι το ίδιο θα γίνει. Δηλαδή, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει γραμμές, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα μου επιτρέψετε, όμως να πω κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε όλοι θα το κάνουν το ίδιο. Γιατί δεν τους έχουμε ζήσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε και τον Βελόπουλο μέσα, παράδειγμα. Ότι ο κύριος Βελόπουλος ότι θα κάνει και αυτός το ίδιο. Καταρχήν ο κύριος Βελόπουλος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν έχω να ακούσετε να σας πω κάτι, πώς είναι ο κομμουνισμός. Αυτό ναι, μπορεί, αυτό ναι. Άκουσα, πώς, ξέρεις τι θέλω πω, ότι κάποια μικρά κόμματα δεν έχουν τη δύναμη να περάσει ο λόγος του. Και αυτά που, εμένα να σου πω κάτι, και αυτά που λέει ο Βαρουφάκης, γιατί ο Βαρουφάκης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους. Ωραία, δεν είναι τυχαία δηλαδή για τη Δήμητρα και αυτά που λέει. Ο Βαρουφάκης που, είπε 100 ευρώ πρόστιμο σε όσους δεν κάνουν το εμπόριο, για αυτόν τον τύπο μου λέτε. Όχι, λέω αυτός είναι βιασμός που λέει. Λέει για τη Δήμητρα που για τη Δήμητρα που είπε. Που είπε για αυτό ότι θα τα χαρίσει, θα κλείσει τις τράπεζες και αυτά. Ωραία τα λέει. Μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Μα θα γίνουν τώρα, γιατί ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεωργιάδης, φώναζε και ούρλιαζε, επιλέξτε όπως ακούτε ακριβώς όπως το λέω, και έχω και μάλιστα και καταγράψει, γιατί το έχουν πει και στα μέσα μας την ενημέρωση, το έχω ανεβάσει στο YouTube επάνω, έλεγε να πουλήσουμε τα νησιά, να πουλήσουμε το ένα, να πουλήσουμε το άλλο. Ο ίδιος τα έλεγε μέσα, η τηλεόραση. Δεν τα έχει πουλήσει. Και η Ντόρα η Μπακογιάννη, θα σου πω το όνομά της, και θέλει να μου πει γιατί το είπα. Είπε δημόσια στην τηλεόραση και υπάρχει και στο YouTube αυτό ανεβασμένο, ότι η Τουρκία λέει έχει νησιά και παραλίες που δικαιάται το Αιγαίο. Τα ακούτε. Δηλαδή πάνε να μας κάνουν δεύτεροι πρέσπες. Εάν ξαναβγεί από το δύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, να ξέρετε ότι έχουμε δεύτερες πρέσπες. Αυτό να το πείτε. Δηλαδή τα νησιά, θέλω να ακουστεί αυτή τη συμφωνία, τα νησιά ξεχάστε τα. Εάν ξαναβγεί αυτός ο τύπος, ο Μητσοτάκης, επάνω, τα νησιά ξεχάστε τα. Γιατί ήδη το έχουν. Δεν σας κάνει εντύπωση που είπε ο κ. Μητσοτάκης εκείνη τη στιγμή πριν το Πάσχα, ότι συμφωνία με τον Ερντογάν, ότι από το Πάσχα μέχρι τις εκλογές δεν θα πάει κανένας υπουργός, κανένας στρατιωτικός στα νησιά. Γιατί, για να μην ενοχληθεί ο Τούρκος. Σας λέει κάτι αυτό. Άρα είναι εμελετημένα όλα. Το ξεπούλημα των νησιών στο Αιγαίο που λέμε εκεί δεν είναι μονάχα για τα πετρέλαια από αυτό, είναι όλα κανονικά. Δεύτερη πρέσπες. Εδώ θα είμαστε και μπορείτε να με διαψεύσετε τη δημόσια εάν αυτό δεν γίνει. Θα γίνει διότι έχουμε ακούσει. Εγώ πιστεύω γιατί πουλήσανε και το νερό, πουλάνε και την πατρίδα, πουλήσανε τον Άγιο Κοσμά που έκανα μπάνιο. Να πω μια ανατελεία για το νερό. Επιτρέπεται ο Μητσοτάκης και η συνοδεία αυτού μουλοχτά, ενώ τα Τέμπη έβραζαν. Να πάνε να κάνουν ένα Έβραζαν από νεκρούς. Ακόμα ψάχναν και εκείνος, αντί να σκύψει το κεφάλι και να μην μιλήσει και καθόλου, έκανε μέσα στη Βουλή, να προλάβει να μην κλείσει η Βουλή, μουλοχτά, ψήφισμα να πουλήσει το νερό στους ιδιώτες. Και το πέτυχε. Το κάνανε, όλα τα έχει πουλήσει, όλα τα έχει δει. Καταλάβατε, αντί να είναι στα Τέμπη. Αντί να είναι στα Τέμπη. Ναι, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες ξεχνάνε τι σημαίνει δεξιά και θα την ξαναψηφίσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι απελπισμένη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λέω στον ελληνικό λαό, το δεν πάω να ψηφίσω είναι έγκλημα. Γιατί είναι σαν να τους λες, βγείτε πάλι οι ίδιοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το Πασόκ, όταν δεν πάνε να ψηφίσεις, τους συμφέρει, σου λέει, αφού δεν ψηφίζεις εμάς. Λοιπόν, προτιμώ να πάνε να ψηφίσει μικρό κόμμα και να ανεβαίνει, που δεν τους συμφέρει, και τα αποδείξανε τώρα με το πραξικόπημα του Μητσοτάκη, τον Άριο Πάγο, το Α1. Καλά. Έτσι. Γιατί την ξεκίνησε τελευταία... με το να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ με πολλάκι και όχι, τέτοια. Όχι, χτύπησε καθαρά εμάς. Έλα, αυτοί κάνουν, είναι πολύ βρωμεροί αυτό το παιχνίδι που κάνουν, λυπάμαι που το λέω, αλλά χτυπάνε, δηλαδή βλέπεις κάτι παιχνίδια τώρα πριν τις εκλογές, λες και εμείς τρώμε κουτόχορτο, λες και είμαστε χαζοί. Είμαστε. Όταν πάμε και ψηφίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν την ξέρουμε 20 χρόνια πριν και 20 χρόνια μετά. 20 χρόνια πριν.
Εκατό χρόνια. Όταν βγαίνει ο Πάγκαλος ο ίδιος και έχει πει πολλές φορές μαζί τα φάγαμε. Ο Γιωργάκης. Ο Γιώργος δεν τα έλεγε. Μαζί τα φάγαμε. Λοιπόν, για πέστε μου λοιπόν από τη στιγμή. Χτυπήσανε καθαρά τον Εφιετζόγλου και τον κύριο Μπογδάνο γιατί φοβηθήκανε, ήμασταν έτοιμοι και θα είμαστε. Δεν το βάζουμε κάτω. Εγώ προσωπικά, εγώ σαν πολιτικό πρόσωπο, θα προσφύγω και στη δικαιοσύνη μέχρι τη σκάγη θα φτάσω. Αυτή αυτό που έγινε με εντολή του Μητσοτάκη, γιατί τόσο καιρό ο άλλος πάγος δεν είναι οφλατά, γιατί ο άλλος πάγος έδωσε την άδεια στον Εφιετζόγλου και στον Μπογδάνο. Και μετά στα καλά καθόμενα, μία μέρα πριν προλάβουμε να κάνουμε κάτι, μας πετάει έξω. Καθαρά πραξικόπημα το λέω αυτό. Άρα τώρα και δεν μας έστειλε. Δεν θα συμμετείχετε τώρα στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές δεν θα συμμετάσχουμε, αλλά στη δεύτερη συμμετάσχουμε. Αλλά ίσως αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινώσω εγώ προσωπικά στους ψηφοφόρους δικών μου το πού θα ψηφίσω. Να ρωτήσω κάτι που είδα για τον Κασιδιάρη, ότι και ο Κασιδιάρης που τον απορρίψανε, αλλά θα βάλει με έναν άλλον, με έναν Κανελόπουλο. Ναι, με τον Κανελόπουλο. Και ρωτώ, ο κύριος Κανελόπουλος, γιατί δεν τον κόψαν. Τι είναι κίνησε και αυτό. Επειδή είναι το επάγγελμά του εισαγγελέας και ξέρει πολλά, ή κάτι άλλο κρύβεται το οποίο δεν γνωρίζουμε. Να σας πω λοιπόν κάτι. Ο κύριος Κανελόπουλος, και εδώ θα είμαστε, το κόμμα του κύριου Κανελόπουλου θα πάνε όλοι τις Χρυσές Αυγές, αν όχι όλοι οι μισοί τουλάχιστον εκεί. Τουλάχιστον εκεί. Είναι δυνατό το... Χρυσή Αυγή δεν ξαναγίνεται, ορίστε. Πάει τελείως αυτό. Όχι, Χρυσή Αυγή δεν ξαναγίνεται και ούτε θέλω κι εγώ να γίνει. Χρυσή Αυγή δεν θέλω να ξαναγίνει. Όχι τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριο Κασιδιάρη σε αυτά που λέει, τα πρακτικά, όλα αυτά που έχει βγάλει, συμφωνώ. Δηλαδή μ' αρέσανε, αλλά όχι τα κρέα. Δηλαδή, που βγαίνανε έξω και γυρνάγανε τους μπάγκους ανάποδα και χτυπάγανε και κάτω. Όχι, αυτά είναι ακραία πράγματα και τα αποδοκιμάζω. Αλλά με τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, εγώ ήμουν που έλεγα, με ρωτάγανε πολλές φορές τι έχει να πει του Κασιδιάρη, είναι ρε στη φυλακή. Δεν είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης. Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει προφυλακισμένος, δεν έχει δικαστεί, δεν μπορούμε να βγάλουμε απόφαση. Όταν δικαστείς και μετά μπορούμε να πούμε τι είναι ο καθένας. Να τώρα δόθηκε. Όσοι λοιπόν τον κατηγόρησαν, έχει δικαίωμα ο κ. Κασιδιάρη να του κάνει μήνυση. Γιατί με σκοπάντουσε, γιατί έβγαινε σε ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και έκραζε σε μένα. Τώρα θα του κάνω μήνυση. Εγώ δεν τον έχω κράξει. Έχω πει όμως ότι δεν παραδέχομαι τη Χρυσή Αυγή στα ακραία που έχει κάνει και αυτά που έκανε στην Βουλή. Εντάξει, και ο Κασιδιάρης εγώ το συμπαθούσα και έγινε αντιπαθέστατο όταν σηκώσε χέρι στην Κανέλη. Κοιτάξτε, επάνω σε αυτό για την Κανέλη. Και μετά έμαθα ότι είχε και μια σχέση με μια κοπέλα και έμεινε έγκυος. Για την κυρία Κανέλη, για την κυρία Κανέλη που έγινε στον κύριο Παπαδάκη αυτό, αποδοκιμάζω για ακόμα μια φορά ενώπιον σου και ενώπιον όλων αυτών που να ακούσουν ότι αυτή η στάση του κύριου Κασιδιάρη δεν ήταν καθόλου σωστή. Ήταν απαράδεκτη. Δεν είναι γενικά τις γυναίκες. Όχι, δεν είναι θέμα γυναίκα. Όχι, ούτε θέμα άντρα, είναι η χειροδικία. Όταν σηκώνεις χέρι, εσύ που είσαι ένα πολιτικό πρόσωπο. Εδώ κάνουμε παράδειγμα. Τόσα και τόσα για το μη του και θα δέρνουμε εμείς οι ίδιοι, πολιτικοί, αυτό θα διδάσκουν δηλαδή. Ακριβώς. Μα να σας πω κάτι. Άσε που άμα βγει αυτός, θα πρέπει να βγουν όλοι αυτοί που είναι μέσα. Θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα δημόσια. Ότι αποδοκιμάζω το Μητσοτάκη τον ίδιο και το υπουργό. Κάζα με δίνουν εδώ πέρα. Και τον Υπουργό Υγείας. Ναι. Έτσι, γιατί όλα αυτά που σκοτώθηκαν 36.000 άτομα, το λιγότερο σου λέω. Είναι και πάρα πολύ, κάθε μέρα σκοτώνονται από τα εμβόλια. Δεν είναι αναγνωρισμένα επίσημα και γι' αυτό και της Pfizer ο σύμβουλος βγήκε και παραπλανήσαμε τον ιό. Τώρα θα πέσουν οι μηνύσεις στην βροχή και θα ζητάνε αποζημιώσεις. Και ήδη ξεκίνησαν. Ήδη ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις αυτή. Τι έχει να μας πει η κυρία Παγώνη, τι έχει να μας πει ο Υπουργός Υγείας που είναι δικηγόρος και δεν είναι κανονικός ούτε καν γιατρός. Να ρωτήσω κάτι. Τι έχει να μας πει για τους ανθρώπους του οποίους είχαν στον δρόμο 1,5 χρόνο, σχεδόν 12 μήνες και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο τους υγειονομικούς. Τους πήρε τώρα, γιατί του είπαν ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε, και θα δείτε ότι μετά τις εκλογές να κάνει ένα ψεύτη. Θα τους αφήσει πάλι στον δρόμο. Εδώ είμαστε. Θα ξανάρθει ο κορονοϊός για αυτούς. Τώρα είναι οι εκλογές, δεν μιλάνε.
ετοιμάζουν τέταρτη υποχρεωτική δόση και πέμπτη. Φώναζα και έλεγα τα 300 που έβαλε πρόστιμο και τα 150 και τα 100 ευρώ, όλα αυτά είναι παράνομα. Και τώρα αφού όντως... πήγανε για δουλειά αυτοί που... Ναι, πήγανε τώρα για δουλειά. Μετά όμως τις εκλογές, μετά από 2-3-4 μήνες, εάν είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα δείτε ότι θα υπάρχουν πολλά τετερεσμένα γεγονότα. Ναι, εντάξει, να μην βγει η Νέα Δημοκρατία, να βγάλουμε άλλο κόμμα. Μακάρι, τους δοκιμάσαμε αυτούς. Και ποιους να βγάλουμε, εγώ... το Πασόκ να βγάλουμε, τον Ανδρουλάκη. Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εφόσον βγήκε δημόσια και είπε ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εγώ και μόνο γι' αυτό. Θα στηρίξει το Μητσοτάκη. Όχι, να δώσει καταρχήν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αυτά που χρωστάνε και δεν τους γίνανε κατασχέσεις. Έτσι, να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει δουλέψει. Άρα, ποιο να βγει, ο συνασπισμός. Ένα λεπτό, να τα πούμε ένα-ένα. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να μας πει ο κ. Ανδρουλάκης καταρχήν που έχει δουλέψει. Που έχει δουλέψει. Να μας πει που έχει δουλέψει. Καλά, κανείς πολιτικός δεν έχει δουλέψει. Εγώ μιλάω του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος βγαίνει πανηγυρικά μάλιστα. Εγώ θα ντρεπόμουν να λέω ότι συμφωνώ στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δηλαδή με υποχρεώνει, με εκβιάζεις. Δηλαδή παραβιάζεις το άρθρο 120 του Συντάγματος. Εγώ θέλω να πω κάτι στους φίλους Έλληνες. Βεβαίως. Που το παρατηρούσα εχθές, προχτές, παραπροχτές. Πάρτε τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και δείτε το βλέμμα του. Πάρτε τη φωτογραφία του Ανδρουλάκη και δείτε το βλέμμα του. Εμένα μου φαίνεται σαν παιδί με ειδικές ανάγκες να έχει περάσει φάσμα. Σαν να είναι στο πρώτο είδος φάσμα. Δείτε αυτός που πετάει σπίθες στο μάτι του και φαίνεται έξυπνος είναι ο Τσίπρας, είναι ο πιο όμορφος. Ο προδότης δεν θα πείτε. Είναι πιο όμορφος από τους όλους. Ο προδότης δεν θα πείτε. Γιατί είναι προδότης. Γιατί πούλησε τη Μακεδονία μας. Δεν θα πούλησε τη Μακεδονία το χρήμα. Δεν πούλησε. Εγώ την πούλησα τη Μακεδονία. Η Μακεδονία πάντα έτσι ήταν. Δεν πούλησε τίποτα άλλο. Γιατί έλεγε ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Θα κάνω παράνο. Αγάπη μου γλυκιά, ο Καραμαλής, ο πρώτος ο παππούς, κάποτε είχε κάτσει και είχε υπογράψει και όλα αυτά ήταν υπογεγραμμένα χρόνια πριν. Ο Τσίπρας δεν το συνέχισε. Όχι, δεν συνέχισε τίποτα. Απλά πέσαν υπογραφές που είχαν προετοιμάσει άλλοι χρόνια πριν. Η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος, αυτοί τα είχαν κάνει. Μπορούσε και όμως, πέσαν απλά τι μπορούσε ο κύριος είναι Κύπρας. Αυτό που σας λέω, ότι όποιο κόμμα και να βγει, κυβερνάει η Ευρώπη, τέλος. Απλά, αμή τι άλλο, να βγάλουμε μπορούσε το πιο όμορφο. Μπορούσε ο Κύπρας σαν πρωθυπουργός. Αν το πάμε έτσι όπως και ο Μπογδάνος είναι όμορφος και ο Κασιδιάρης είναι όμορφος. Κοιτάξτε. Εγώ δεν κοιτάω το ποιος είναι όμορφος να κυβερνήσει. Το θέμα είναι το ποιος είναι ικανός να κυβερνήσει. Εντάξει, θέλω να πω όμως ότι... Ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσω κάτι. Εάν ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας τότε, ή ο Πρωθυπουργός σημερινός, έκανε μήνυση σε όλους αυτούς που υπογράψανε, θα κυρώναμε τις πρέσπες. Πηγαίνανε μετά όπως πήγανε στον Καραμαλή και του βάλανε τον πιστόλι και του βάλανε ιό στη γυναίκα του με το καρκίνο κτλ. Άρα δεν ξέρουμε τι παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν να πούμε την αλήθεια ότι υπάρχει εκβιασμός. Α, μπράβο. Και ότι όλοι αυτοί είναι τα τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν απλά να δούμε, να βγάλουμε ποιους δεν είναι πιο πολύ τσιράκια. Εμείς αυτή τη στιγμή γιατί δεν δοκιμάζουμε λίγο το Βελόπουλο. Ή κάποιον άλλο δεν θέλει το Βελόπουλο. Οποιον λέει, γιατί δεν δοκιμάζουμε κάποιον άλλο. Όλο τους είδαμε. Και τι είναι η Νέα Δημοκρατία και τι είναι το ΚΚΚ. Ακόμα είναι το ΚΚΚ κυβέρνηση, αν θυμάσαι με το Φλωράκι. Αν θυμάσαι, η Οικουμενική κυβέρνηση έκανε Φλωράκι. Ποτέ έκανε. Με το Φλωράκι, δεν θυμάστε αυτό. Μακάρι να κυβερνήσει. Ήταν η κυβέρνηση όλοι μαζί. Ναι, το ΚΚΚ τι θα κάνει. Τι θα φέρει όλους τους μετανάστες εδώ. Μισό λεπτό, ερώτηση. Α, θα φέρει μετανάστες, μπράβο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει κάνει. Δεν λέω κακά λόγια για το ΚΚΚ για να σηκωθεί ο πατέρας μου από τον τάφο να με δει. Κοιτάξτε, το ΚΚΚ είναι το μοναδικό κόμμα που δεν πρέπει να μιλάει για κλεψιές, διότι ένα κόμμα. Να μην μου πες για το ΚΚΚ. Ένα κόμμα που δεν δέχεται να γίνει οικονομικός έλεγχος στα ταμεία του και να μας πούνε πού πουλήσε τη Σωσόρ. Να μας πούνε την Σωσόρ, την τηλεόραση. Πού την πουλήσανε. Και δεύτερον, οικονομικός έλεγχος, τα έχουμε πει στη Βουλή, τα έχουν πει. Να μας απαντήσουν γιατί δεν δέχονται να γίνει οικονομικός έλεγχος για τα μία τους. Εγώ δέχομαι. Να μου κάνω και εγώ τώρα, επειδή έχω την εξαδέρφη μου που είναι στο ΚΚΚ εδώ στην τοπική,
Θα τη ρωτήσω, θα τη πω για τη Σωσό και θα τη πω και για το. Θέλω να κάνουμε διάλογο και να είστε σίγουροι ότι το μόνο που τη λέω, όχι ότι. Κοιτάξτε. Δεν λέω ότι η ιδεοντολογία του ΚΚ δεν την παραδέχομαι, γιατί όταν ορκιζόταν η Ελληνική Βουλή την τελευταία φορά όταν ήταν ο Μητσοτάκης, είδα, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, το όνομά της, ούτε καν το στραβό ούτε φίλησε. Μην μου μιλάτε για θεϊσμό. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Να σου πω κάτι, ξέρεις ότι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και εγώ ξέρω το ΚΚ. Δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η βλακεία ότι η αριστερή είναι άθεη. Είναι βλακεία. Μα όταν βλέπω εγώ του ΚΚ την εκπρόσωπο να μην φυλάει το σταυρό την ημέρα που ήταν ο αγιασμός μέσα στη Βουλή και η ορκομοσία μέσα στη Βουλή και δεν. Φίλησε το χέρι της Κομποσκίνη. Εκεί ο καλά και εντάξει, τώρα μου φοράω και εγώ την Κομποσκίνη. Τι πάει να πει αυτό. Άκουσα με τώρα, αν το κάνω εγώ για το Θεό Αθήνα, γιατί πουλάω αυτό και το κάνω μόνο να πουλάω. Και ο Φλωράκης ήταν ΚΚ. Μα όλοι αυτοί. Στο Άγιο Όρος ήταν ο Φλωράκης συνέχεια. Μην τρελαθεί. Κοιτάξτε, καλά, και ο Μητσοτάκης πάει στο Άγιο Όρος, ο Τσίπρας πάει στο Άγιο Όρος, δεν σημαίνει αυτό. Δηλαδή, όποιος πάει στο Άγιο Όρος, πάει να πει εντάξει. Ο Φλωράκης πήγαινε και εμένα, δεν πήγαινε βόλτα. Ακούσαμε. Εμείς εδώ ήρθαμε να πούμε μερικά πράγματα. Όχι, ο Φλωράκη, θέλω να πω ότι το ΚΚ και γενικά η αριστερά είναι, εντάξει, υπάρχουν οι άθεοι, αλλά άθεους όπως συναντήσεις όλα τα κόμματα. Εμείς ένα κόμμα που δεν δέχεται να γίνει οικονομικός έλεγχος στα ταμεία του, δεν το παραδέχομαι. Δεν πάει να είναι, μα το είπε και η εκπρόσωπος της Κρυσής Αυγής μέσα στην Ελληνική Βουλή, υπάρχει. Δηλαδή, όταν ένα, όχι μόνο το ΚΚ, οποιοδήποτε κόμμα δεν δέχεται να γίνει οικονομικός έλεγχος στα ταμεία του, δεν μπορεί να μιλάει για κλοπή, ούτε για φοροπηγή. Για πέστε μου τώρα το πρόγραμμα που προτείνετε εσείς σαν... Λοιπόν, το πρόγραμμα το οποίο προτείνω, ας ξεκινήσουμε από το μεγάλο ζήτημα που έχει γίνει τώρα τελευταία με τη ΔΕΗ. Ας πούμε τώρα με τη ΔΕΗ. Υπάρχει λύση ή δεν υπάρχει λύση για την αναπτύμνηση, για όλα αυτά που έχουν γίνει σε ΔΕΗ, για την κρίση της ΔΕΗ που λερώνει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει. Προτείνουμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία να ανοίξει τους λιγνίτες που έκλεισε εδώ και τώρα με φίλτρο, να μην υπάρχει πρόβλημα στο περιβάλλον, να προσλάβει πίσω τους εργαζόμενους ώστε και να δουλέψουν αλλά και να εκπαιδεύσουν καινούργια. Το πουλήσανε το εργοστάσιο αυτό και γι' αυτό πουλήθηκανε χίλιες τόσες οικογένειες. Το πουλήσανε, ήταν το μόνο κρατικό εργοστάσιο. Εάν ανοίξουν οι λιγνίτες που λέω, το 70-80% μάλι θα πάρει επάνω άνοδος η ΔΕΗ. Γιατί τους κλείνουν τους λιγνίτες, τους κλείσανε. Δεν μπορούσαν να πάρουν φίλτρα. Πουλήσανε αυτό το πουλήσανε ένα εργοστάσιο που υπήρχε. Ναι. Ήταν κρατικό εργοστάσιο. Ναι, αλλά να μην λένε ότι η κρίση έρχεται από τον πόλεμο. Όχι, η κρίση έρχεται επειδή μας έχουν πουλήσει. Μπράβο, γιατί υπόθηκε αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς προτείνουμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία να ξανανοίξουν οι λιγνίτες. Να καλά να τους ανοίξουν, αυτούς πουλήσανε. Εμείς, αν μπούμε στη Βουλή αύριο, θα το χτυπήσουμε το χέρι σέδρανα και θα ζητήσουμε απέτηση γιατί κλείσαν τους λιγνίτες. Ρωτήσατε τον Νικολαό. Δηλαδή, είμαι πρωθυπουργός και επειδή δεν μπορεί να χτυπήσω τα πάτα. Όλα. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία που έλεγε. Γιατί δεν μου λες ένα να με φτιάξει ότι αν βγείτε εσείς θα κάνατε ψηφοφορία και θα υπήρχε ό,τι υπάρχει στη Σουηδία που ό,τι είναι να πάρουν απόφαση θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, περνάνε από όλα τα σπίτια και παίρνουν και κάνουν ερωτήσεις. Βεβαίως, να υπάρχει ψηφοφορία από το λαό. Αυτό θέλω να αποφασίζω και διατάζω που κάνουν όλοι τους. Μα αυτό που για να πω παραπέρα με κόψες. Αυτό εδώ να καταλήξω. Οτιδήποτε γίνεται, γιατί η λέξη υπουργό σημαίνει υπηρέτης του λαού. Έτσι. Υπηρέτης του λαού. Τι σημαίνει υπηρέτης του λαού. Αυτοί δεν είναι υπηρέτες του λαού, αυτοί ήταν καταδικασμένοι. Είναι υπηρέτες singular. Η singular κάνει κουμάντο σήμερα. Ακούστε να δείτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει όχι γιατί το θέλει ο λαός. Ο λαός μπορεί να θέλει τον Τζίπρα, η singular και η Αμερική, άμα θέλει τον Μητσοτάκη, τον αγκώνει αμέσως. Δεν έχουμε εκλογές σωστές. Δεν έχουμε. Η singular κάνει κουμάντο. Η singular μαζί με την Αμερική. Αν η Αμερική λέει. Η singular δεν τα ξέρω αυτά. Η singular είναι αυτή που συνεννοείται μαζί με τον Άριο Πάγο και σου λέει πέτα τον Φετσόγλου έξω. Γιατί μας τα λέει ο Φετσόγλου.
πέρα τον Μπογδάνο έξω, γιατί τον ζήσανε στη Βουλή όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και τον διέγραψαν ο Μητσοτάκης. Μόνο στο παίζει και η ιστορία ότι γιατί ξέρει. Τον διέγραψε, γιατί υπερασπίστηκε τα λόγια του Κολοκοτρώνη. Δηλαδή θα φοβόμαστε, όπως είπε προηγουμένως, να μιλάμε για την ιστορία μας. Θα φοβόμαστε να. Για άλλο τον πέταξε έξω. Όπως τον Κρούβλη. Τον Κρούβλη ποιος τον διέγραψε. Ο Τσίπρας. Γιατί είπε την αλήθεια. Ότι δολοφονήσατε, σκοτώσατε τον κόσμο. Και επειδή είπε την αλήθεια αυτή, τον διέγραψε. Ναι, του λένε να δεν ζητήσει συγγνώμη και δεν ναι. Να δω τι κάνανε και για τον Πολάκη. Όταν του πα κόντρα. Και ο Καϊμίσο Πολάκης έκανε λοιπόν ταπείνωση γιατί σου λέει 5%. Ακούστε, εμένα με έχουν πολεμήσει πάρα πολύ. Εμένα με έχουν πολεμήσει πάρα πολύ επειδή λέω κόντρα στο κατεστημένο. Εγώ πάντα θα είμαι αυτό που είμαι. Θα είμαι κόντρα στο κατεστημένο. Δεν πρόκειται να με βρουν δίπλα του η σημερινή κυβέρνηση και ο Τσίπρα. Ποτέ μα ποτέ. Δεν θα στην πράξω αυτό. Ακόμα και ο Μπογδάνος, αν μου πει αύριο, ξέρει, συμφωνούμε, πάμε στο Τσίπρα, εγώ θα αποχωρήσω. Μήπως ο Μπογδάνος όμως συνεργαστεί με το Μητσοτάκη, δεν θα είναι όχι, όχι, στα μάτια του. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μήπως του πει μωράκι μου γλυκό. Όχι, ποτέ το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Μπογδάνος. Ο κ. Μπογδάνος μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε πατριωτικό κόμμα για συμφώνηση πατριών, ναι. Όπως ήταν που συνεργάστηκε με τον Εφιερτζόγλου, το Πατριωτικό Κόμμα, ναι, αλλά δεν θα πάει ποτέ σε αυτά τα κόμματα που σήμερα δυστυχώς αποδείχθηκε χειρότερη για τη Χουντά. Αποφασίζω και διαβάζω που είπες προηγουμένως. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πάμε εκεί. Έχω μιλήσει με πολλούς υποψήφιους της πατρίδας, δεν πάμε εκεί. Πόσοι ήσασταν, 40 άτομα? Εμείς είμαστε περίπου στα 70 άτομα και χώρια του Εφιεντζόγλου που έχει κι άλλους. Έτσι. Και επειδή τώρα, είδε, εμείς θα μπαίναμε μέσα το λιγότερο με 7%. Γιατί αν τώρα που ρίξαν τη Χρυσή Αυγή και ήμασταν εμείς, εγώ πιστεύω ότι και οι ψηφοφόροι, προσέξτε μην πάταξε ιδεολόγο μου, οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής θα υποστηρίζανε το Εφιεντζόγλου. Τώρα όλοι αυτοί θα πάνε στο Νίκη. Θα πάνε ή στο Νίκη θα πάνε ή στον Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας ποιος είναι? Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα. Το κόμμα. Το κόμμα εγώ προσωπικά. Δεν διαφημίζω κόμμα εγώ. Ποιο είναι ρε εσύ? Το εάν. Εάν. Αυτό γιατί δεν το κόψανε. Αυτό γιατί δεν ξέρουν ότι εκεί θα πάνε οι περισσότεροι ξεβίτες. Δεν το ξέρουν, το ξέρουν. Γιατί δεν το κόψανε? Γιατί είναι δικό του. Του κάνει τα χατήρια. Και θα το δείτε στην πορεία. Ή θα γίνει το εξής. Θα τον αφήσουν να μπει στην Βουλή, αν θα μπει, και μετά από 2-3 μήνες έξω από την Βουλή. Σαν τη Χρυσή Αυγή. Όποιος δεν μας κάνει και μας πάει κόντρα και λέει την αλήθεια, έξω από την Βουλή. Πραξικόπημα Μητσοτάκη. Και Τσίπρα. Και ο Τσίπρας το απόδειξε με πραξικόπημα για Τσίπρα όταν έδιωξε τον Κουρουμπλή γιατί είπε την αλήθεια. Με τα γυαλιά, τον τυφλό. Τον τυφλό. Έτσι. Όταν είπε την αλήθεια λοιπόν ο Κουρουμπλής ότι εσείς δολοφονείτε, σιωπάτε, μην μιλάτε. Ξεσηκωθήκανε από κάτω όλοι. Από είναι ένοχοι. Όταν λοιπόν εμένα μου δεις ένα εμβόλιο αυτή τη στιγμή, είμαστε κάτω. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι αν δεν βγήκα στη Βουλή, άμα πω την αλήθεια θα με φέρει μαρμάγκα. Ναι, ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Γιατί να πάω γιατί να δεν, εμείς, καλούμε, πει, εμείς καλούμε όλα τα κόμματα, τα πατριωτικά, να ενωθούμε. Μόνο τότε θα μας φοβηθούν. Αν έχουμε διχόνοια και κοιτάμε την καρέκλα μας. Αυτό τώρα θα σου έλεγα. Ότι θα σας έλεγα. Αυτό σημαντικά. Καλεί ο Βελόπουλος τώρα. Αυτό όλα τα μικρά κόμματα να γίνεται ένα. Αυτό. Αυτά δηλαδή που. Ρε παιδί μου, τα μα ο κύριος Μπογδάνος. Περίμενε. Όλα ανάποδα, Ανταρσία και αυτά να πάνε συγνώμη, να γίνουν ένα αριστερό. Ο κύριος Μπογδάνος το απόδειξε, αυτό που λέτε, με το παρετήθηκε από πρόεδρος, έφυγε. Έγινε αντιπρόεδρος, παραχώρησε τον κύριο Εφιεντζόγλου πρόκειται προκειμένου να σώσουν την Ελλάδα, ας είμαι αντιπρόεδρος. Δεν με νοιάζει τα προεδρικά μου. Είμαι ένας υποψήφιος βουλευτής Ανατολική Αττική, σου λέει. Τελείως. Αρκεί να σωθεί η Ελλάδα. Και όταν είδαν ότι 7 με 8% μπαίνουμε στην Βουλή, μας κόψανε. Και θα το ξανακάνω. Ο λόγος ποιος για το σήμα της Βυργίνας αυτό? Όχι, δεν το ήξερε ο Άριος Πάγος. Ότι όταν κατέθεσε ο κ. Εφιεντζόγλου ότι η άδεια είναι αυτή και τα σήματα δεν τα γνώριζε, μετά του είπε, ήταν εντολή Μητσοτάκη. Και τι, δηλαδή πες μου την αφορμή, τι βρήκαν αυτό? Βρήκαν την αφορμή, δείτε ότι το σήμα της Βεργίνας είναι διεθνές. Και ότι το όνομα Ένωση Πατριωτών το έχει κάποιο άλλο. Πιο πριν από εμάς. Έτσι είπανε.
Ωραία. Με έτσι είπανε. Δηλαδή τώρα του είδε, δεν το βλέπανε. Και τότε γιατί σφράγισε και έδωσε άδεια στον Εφηρετζόγλου, ο Άριος Παύλος. Αφού είχε την Βεργίνα, τη Βεργίνα δεν την έβαλε ο Εφηρετζόγλου. Ο Μπογδάνος γιατί δεν κατεβαίνει μόνο στο σαν πατρίδα-πατρίδα να κατέβει μόνο στα... Μα αυτό προσπάθησε, δεν μπόρεσε, δεν προλάβε. Δεν προλάβε. Για την τελευταία στιγμή το κόψανε. Αν μας κόβανε 20 μέρες πριν, το προλαβαίναμε. Χαλάζαμε και το όνομα. Τη φυλάγανε γιατί όταν τους τα λες, τους τη φυλάνε. Είναι πραξικόπημα. Και κόψανε και του Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη το κόψανε. Το κόψανε. Ξέρετε γιατί. Γιατί σου λέει, τον αγχώσαν, θα μπει μες στην Βουλή, θα μας ταράξει όπως μας ταράξει την προηγούμενη φορά. Και τον Κασιδιάρη τα έλεγε σε κουράτα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι Χριστιανή. Αλλά αυτός όμως, να σας πω κάτι, αυτά, τι γίνεται τώρα, όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπω ο απλός λαός, ο απλός. Εγώ που δεν ασχολούμαι με αυτά και απλά βλέπω ενημερώσεις έτσι στην τηλεόραση που λέω ψέματα, ασχολούμαι, αλλά κατευθείαν πέφτουν στα μάτια μας αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, λες τώρα εντάξει, τώρα θυμηθήκαμε ότι ο Γιωργούλης κακοποίησε την άλλη του Πασόκ. Μισό λεπτό, να πω κάτι πράγματα. Αυτό, να πω κάτι, συγγνώμη. Τη 12χρονη στα Σεπόλια δεν κακοποιήθηκε. Συγγνώμη, αυτή τα 10χρονα στα Σεπόλια πήγε με. Δηλαδή, από ενός χρόνου την πηδάγα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ό,τι και να είναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτή, γιατί τα κανάλια Μούγκα τώρα, Μούγκα όλοι, δεν λένε τίποτα. Σε το μούρα. Κόψανε. Ξέρετε γιατί. Γιατί πολύ φοβάμαι, μήπως εμπλέκονται κάποιοι πολιτικοί. Κάποιοι πολιτικοί που θα φανεί στην αυτή πορεία. Αυτή η 12χρονη, εγώ δεν το πιστεύω τώρα. Εγώ ενημερώνω από τώρα ότι εγώ. Δεν μπορεί να έχει πάει με τους άντρες, παιδιά, δεν βγαίνει. Μα δεν βγαίνει. Τη μάνα γιατί κλείσανε μέσα. Για να μην πει την αλήθεια. Να μην πει την αλήθεια. Να κλείσανε μέσα τη μάνα, έπρεπε και τον πατέρα αυτού του δύο. Όχι, για να μην πει την αλήθεια η μάνα. Γιατί δεν είναι να αφήνουν έξω ελεύθερα να πει την αλήθεια. Γιατί δεν κλείνει το στόμα του Μίχα που φωνάζει. Μέσα στη Βραγκή θα πω ονόματα πολιτικών. Γιατί δεν βγαίνει ένας πολιτικός να πει ψέματα, λέει ο Μίχας. Γιατί βγάλανε έξω τον Ιγνάδη, ενώ είχε δικαστεί 14-15 χρόνια και έξω. Άρα πάμε στην κάλυψη παιδαραστών του Μητσοτάκη. Να θυμηθούμε τον Νίκο τον Γεωργιάδη, του κάλυψε. Κάτσε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Γιατί εσύ. Τώρα ο Ιγνάδης, εσύ λες ότι είναι το παιδί του Μητσοτάκη. Δεν είπα το παιδί του Μητσοτάκη. Ήταν το παιδί του Τσίπρα και τον Κάλυπτο. Εγώ δεν είπα το παιδί του Μητσοτάκη, είπα συγκαλύπτου. Γιατί. Κάποιο το συγκαλύπτει, ο Τσίπρα ή ο Μητσοτάκης. Θα απαντήσω. Αυτή τη στιγμή κυβερνούσε ο Μητσοτάκης, εσύ. Έφαγε λοιπόν 14 χρόνια φυλακή, 15. Γιατί σε δύο εβδομάδες βγήκε έξω. Αν εγώ το έκανα και μου βάλανε. Γιατί είχε τον Κούλια. Για ποιον? Είχε τον Κούλια. Για τον Κούλια. Εδώ και την Πισμπυρίκο, ο Κούλια τώρα τη βγάλει αθώα, μάνα. Είχε τον Κούλια, βέβαια. Ακριβώς. Μητσοτάκης, Κούλια. Έτσι. Μητσοτάκης. Είναι Μητσοτάκης Κούγιας. Εγώ νομίζω ότι ο Κούγιας θα τους ξεφτύλισε και αυτούς με το Μίκο. Με τους απλά του είπε ή τον βγάζει. Θα το δει τον Κούγια να κατεβαίνει κόμμα. Κύριος Κούγιας, ο κύριο Κούγια ξέρει πολλά. Ξέρει πολλά. Και θα του είπε, πιθανολογώ εγώ έτσι, που είναι, που θα φανεί στην πορεία. Ότι ξέρετε κάτι, ή τον βγάζετε. Ή σας βγάζω. Ή ξεσκεπάζω κι εγώ. Και σου λέει βγάτε τον έξω. Το ίδιο θα γίνει με τον Μίχα. Εδώ θα είμαστε. Αν όχι τώρα, μετά τις εκλογές, ούτε μήνα θα τον βγάλουν έξω. Ο άλλος που έφαγε, δεν θυμάμαι το όνομά του, πρέπει 401 χρόνια φυλακή, τον βγάλαν έξω. Αυτός έκανε αίτηση να βγει, ναι. Και τέλεια απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε η αίτηση. Ναι. Ένας βιαστής εγκατασύρωση. Δεν τον βγάλαν έξω. Δεν τον βγάλαν και έξω. Είναι ισόβια. Το βγάλανε και έγινε ακύρωση εν τέλει μετά. Τον βγάλανε όμως έξω. Ναι, έγινε μία σαν άδεια. Και μετά έγινε ακύρωση και να βάλανε μέσα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έπεσε. Έτσι, να τα ακούσει ο λαός αυτά. Αυτά τα ακούσει ο λαός. Όταν λένε ισόβια, τι εννοούμε. Ισόβια είναι 20 χρόνια, αλλά κανονικά το ισόβια. Ισόβιον. Ισόβια. Η νομοθεσία του Τσίπρα πριν αναλάβει ο Τσίπρα υπήρχε ισόβια. Τέρμα. Όταν λέει ισόβια, είτε είναι 401 χρόνια φυλακή, είτε 100, είτε 20 πρόβλημα, είναι ισόβια. Τέλο θα κάνει αυτά. Όμω όταν είσαι ο Τσίπρα, ελάφρυ του νόμου. Τον άφησε τον νόμο χαλαρά. Και ο Μητσοτάκης το συνέχισε. Θυμηθούμε τον Νίκο τον Γεωργιάδη, τι έχει γίνει η ιστορία αυτή. Πάει, ξεχάστηκε. Όμω ξεχάστηκε τα τέμπη. Όπως ξεχνιούνται τώρα τα τέλη. Τι έκανε ο Γεωργιάδης. Έκανε ένα φυλακή ο Γεωργιάδης. Με αυτά που είχε σήμερα τα μέσα μαζί της ενημέρωσης, με αυτά που είχε, όχι ο Γεωργιάδης ο υπουργός που τώρα, ο Νίκος ο Γεωργιάδης.
Έτσι, έπρεπε να ήταν μέσα. Και δεν ήταν μέσα στην κάλυψη αυτά τη κυβέρνηση. Όλοι οι παιδαραστές πρέπει να πάνε φυλακή. Αυτό είναι η δική μου απόφαση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους ευνοχίζουμε. Όχι. Όχι. Θα σου πω γιατί. Να πάνε φυλακή όπως και να αφήσουμε επιτέλους τη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε καλά παιδιά στη δικαιοσύνη που θέλουν να κάνουν το καθήκον τους και δεν τους αφήνουν. Δεν τους αφήνουν. Ναι. Γιατί βάζουν μέσα το δολοφόνο και μετά από δύο μέρες έξω. Επιτρέπεται τώρα κάτι. Η κυρία Πισπυρίγκου. Να πρέπει όποια κυβέρνηση είναι να πει. Επιτρέπεται η κυρία Πισπυρίγκου να τις παρέχουν και την τηλεόραση μέσα. Τι είναι. Τι είναι ξενοδοχείο, οι φυλακές. Και επιτρέπεται. Και, Πισπυρίγκου. Και όχι μόνο η Πισπυρίγκου. Σχεδόν όλοι οι φυλακωμένοι έχουν. Τηλεόραση τη φυλάνε και όλα σε γύρω-γύρω. Δεν είναι ο πρωθυπουργός. Δηλαδή έκανε αυτά τα άνθρωπα σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσύ, έκανε όλα αυτά τα πάσα ίδια στα παιδιά και τις παρέχουν τα καλύτερα πράγματα, μη στάξει και μη βρέξει. Να σου πω κάτι, η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να δίνει στους αστυνομικούς μας 3.000 μισθό, ώστε να μην λαδώνονται, να μην υπάρχει... Μα δεν φταίνει η αστυνομική. Και να, δηλαδή να μην παίρνουν 700 ευρώ τα παιδιά, να παίρνουν 1.500 ευρώ. Να δώσουν αυτά που κόψαν τους αστυνομικούς και ρωτώ, γιατί κόψανε τους αστυνομικούς πρώτον. Να δέτο, δώσουν μισθούς. Γιατί έχει το όπλο αστυνομικούς επάνω εφόσον δεν τον αφήνουν. Να το χρησιμοποιήσει. Μα μόλις το χρησιμοποιήσουν δεν καταδικάζουν. Στον αέρα πέταξε ο άλλος και βρήκε τον πελάτη. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό άρα λοιπόν είναι ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν είναι αστυνομικοί αυτοί, είναι φύλακες, ούτε φύλακες. Εγώ αυτή τη στιγμή υπερασπίζομαι την αστυνομία, γιατί... Εγώ την υπερασπίζομαι. Ξέρετε γιατί βάζουν τη σιρήνα από κάτω, παράδειγμα, τη γωνία για να έρθει στο σπίτι σου. Για να ακούσει ο κλέφτης να φύγει. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν έρθει αντιμέτωπος με τον κλέφτη και τραβήξει το όπλο αστυνομικός από τον πελάτη. Ναι, αυτός ο νόμος πρέπει να αλλάξει όμως. Πρέπει να αλλάξει. Είναι βλακώδης νόμος. Έτσι, ακριβώς. Δεν μπορεί ο νόμος να μην μπορεί να φέρει. Ενώ στην Αμερική, είδες, άνοιξε άλλο στην πόρτα, παπαπαπαπ, τον προβολήσανε. Μα εκεί στην Αμερική... Σκοτώσανε λάθος άνθρωπο και δεν βρήκανε και τον πελάτη τους. Βέβαια. Βέβαια. Αλλά καλά και αυτοί που πώς σκοτώσανε. Αλλά πρόσεχε, εδώ τους άφησε Λάσκα, εδώ τους άφησε Λάσκα ο Μητσοτάκης για τα εμβόλια. Γιατί δεν τους πίεσε. Γιατί αν τους πιέσω και αρχίσουν οι παρετήσεις να παίγουν, ποιος θα με φυλάξει εμένα. Καλά, δεν υπάρχει αστυνομία. Εγώ να σου πω το παιδί μου δεν θα το στέλνει αστυνομικό με 700-800 ευρώ. Βέβαια. Δεν παίρνει είναι αδικημένοι. Οι αστυνομικοί είναι αδικημένοι. Και οι ειδικές δυνάμεις και ο στρατός. Εγώ κάνω μια... Και αυτούς που έστειλε και φέρανε τον κόσμο. Ο κύριος Φλόρος, μια και δε. Ο κύριος Φλόρος. Ο κύριος Φλόρος είπε. Και μπράβο, ότι είναι άξιος. Αξίζει πολλά ο Φλόρος. Ποιος πρόεδρος από όλους. Ο Φλόρος. Α, ο Φλόρος. Είπε, εάν με αφήσουν εμένα να κάνω τη δουλειά μου, δεν θα μπει όχι ο Τούρκος, κανένας μέσα από τα σύνορα. Δεν τον αφήνουν. Όταν δίνει εντολή ο Μητσοτάκης για να κάνει το χατήρι του Ερντογάν ότι από το Πάσχα μέχρι τις εκλογές δεν θα πάει ούτε στρατιωτικό στα νησιά, αυτός λέει πάρα πολλά. Από το Πάσχα μέχρι τώρα δεν θα πάει ούτε αστυνομικός στα χωριά, υπουργός εκεί. Όταν λοιπόν τα λένε αυτά και κάνουν τα χατήρια, είναι πουλημένα αυτά τα όλα, τελείωσαν, τελειωμένα τα νησιά. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμα και θέλω να πω και το άλλο, ότι όταν βλέπεις και σου λέει η κυβέρνηση, έτσι, και σου λέει κάνε τα εμβόλια. Πάλι στα εμβόλια μου το γυρνάς και δεν θέλω. Πρόσεξε για τους αστυνομικούς, ενώ στους αστυνομικούς δεν τους εκβιάζει, δεν σου λέει πολλά αυτό. Δεν σου λέει τίποτα. Ερχόντουσαν εμένα και μου κάνανε έλεγχο αστυνομική τότε. Έκανε τα εμβόλια. Τι ώρα είναι αυτή. Να σου πω, ναι. Ναι, και λέω, δώστε μου και στο χαρτί δικό σου που έχετε κάνει εμβόλια. Να το δω. Με πλησιάζει κοντά εν ώρα πανδημία και. Για βοηθήστε με τώρα και πείτε μου ο Μπογδάνος τι πρόγραμμα είχε και τώρα με τον κύριο. Με τον Βιργίνα ή τώρα ακυρωθήκαν όλα, σταματήσαν όλα. Ήταν, θα για τη δεύτερη. Ήταν όλα σκόπιμα. Το κατάλαβα αυτό γιατί είναι το πρόγραμμα λοιπόν του κυρίου Μπογδάνου και Φιεντζόγλου ήταν το εξής. Καταρχήν το σύνθημα του Μπογδάνου ήταν ένα και μοναδικό πάνω απ' όλα. Πατρίδα. Πίστη, πατρίδα και οικογένεια. Ναι. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Αυτό δεν τους άρεσε. Είδες τι είπες προηγουμένως. Αν βγάλεις σημαία θα σε πούνε χρυσαυγή, θα σε πούνε έτσι, θα σε πούνε αλλιώς.
αυτό δεν τους αρκεί, το βάλανε στόχο. Σου λέει αυτός πάει να επανδρώσει την ορθοδοξία μας. Πάει μα και τον Νίκη, περίμενε τώρα, και τον Νίκη, εγώ θα σε κάνω κονέ με τον Νίκη. Βεβαίως. Λοιπόν, να μιλήσω για τον Νίκη, είμαστε ανοιχτοί για όλα. Ο κύριος Νάτσικας και αυτή αυτό, άμα κάτσουμε καλά θα το την άλλη εβδομάδα από τα παιδιά. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ανοιχτός να μιλήσω με όλους. Όταν θα μου πει και τον Νίκη ή οποιοδήποτε κόμμα ή ακόμα και ο ελληνική λύση, ότι ξέρεις κάτι, υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας, είμαστε για αυτό και θα είμαι μαζί τους. Μου λένε την πατρίδα και βέβαια θέλουμε την Ορθοδοξία μας να τη στηρίξουμε. Δεν θέλουμε να. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα όμως. Έτσι. Θέλω να μου πει η Νίκη, το κάθε κόμμα, όταν λέμε Ορθοδοξία, τι εννοούμε. Γιατί προσέχετε. Πατρί, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Όχι. Η λέξη Ορθοδοξία, Ορθόδοξο, σημαίνει Ορθό διδάσκω. Εγώ είμαι με το παλαιό ημερολόγιο. Ναι. Όλοι ξέρουμε ότι από το 1924 το νέο ημερολόγιο έχει κάτι σημαντικό, καταχαρισμένο. Αυτό είναι γεγονός. Το ξέρουμε και τέλος πάντων, ακούστε να σας πω κάτι. Η ελληνική εκκλησία είναι τώρα ένα πράγμα. Ναι. Σου μιλάει κάποια τώρα και μην πάμε στο θρησκευτικό, θα κάνουμε πάω, μια άλλη πάω εκπομπή. Αντικειμενικά, ξέρετε που θα τα καταλήξω. Θα κάνω ότι μια άλλη εκπομπή για αυτό. Όχι, όχι. Εγώ προτείνω, όχι, γιατί το είπα αυτό. Ακούστε γιατί το είπα. Δεν το είπα για να το πάμε θρησκευτικά. Στο Άγιο Όρος, εμείς πάμε με την Ορθοδοξία μας, την ελληνική Ορθοδοξία. Δεν μιλάει για το Άγιο Όρος, δεν είπα για το Άγιο Όρος. Εγώ άκουσα με το Άγιο Όρος. Γιατί το Άγιο Όρος είναι και το παλιό ημερολόγιο και το νέο. Μαζί συνυπάρχουν. Μισό, εκτός από τη μία μονή. Μαζί. Όχι όλες οι μονές, είναι 20. Η μία μονή, η μονή εστιγμένου, δεν έχει καμία σχέση. Λέγεται, αυτή έχει αποσπαστεί και ναι. Είναι τώρα λέγεται επειδή, ότι όχι, είναι... έχει αποσπαστεί, επειδή είπε την αλήθεια ότι δεν δέχεται τον Οικουμενικό Πατριαρχείο, γι' αυτό και τον λόγο την έχουν απομονώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας πω κάτι τώρα. Τέλος πάντων. Το είχε πει ένας παππούλης σε μένα που κοιμηθεί ο Γιώργος Γαβρίλο Τσάφος. Mm-hmm. Το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Γιατί εγώ είμαι το παιδί μου βαφτισμένο με το παλιό. Μπράβος. Πάω στις... Λοιπόν, κάποια στιγμή. Πάω στον παππούλο μου και του λέω να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Βασανίζει την καρδιά μου. Εγώ βλέπω εκκλησία, μπαίνω μέσα. Και μου λέει, παιδί μου, μου λέει, ο Θεός είναι μέσα μας. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι για τη μήτρα. Έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ στην Οικονομική Σύνοδο δεν τα βρήκα μαζί σου και αποσπάστηκα και πήγα και έκανα μόνη μου θρησκεία. Για την καρέκλα και για εις βάρος του ελληνικού λαού. Εδώ πρέπει να κλαίμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όταν μιλάμε γι' αυτό. Να πω κάτι. Γιατί εδώ βλέπουμε του διαβόλου το χέρι πως μπήκε μέσα στην εκκλησία μας. Να πω κάτι επάνω σε αυτό. Όταν βλέπεις τους δεσποτάδες. Ένα λεπτό γιατί πρέπει να λεπτό. Μπορώ να μιλήσω. Ένα λεπτό. Όταν βλέπω τους δεσποτάδες να συμβιβάζονται με το Μητσοτάκη και να λένε. Να συνελειτουργούν με παπηδί. Είμαστε κατά. Σε να συμβουλουργούν με τους παπιστές. Είμαστε ενάντια. Στο να θέλουν σε σένα, το διάβασα ή κάπου αλλού που τώρα τρεις θρησκείες, το Ισλάμ. Εγώ το έχω ανεβάσει. Να κάνουν την πανθρησκεία. Εγώ το έχω ανεβάσει. Προσέξτε όμως από κάτι πάνω σε αυτό. Όταν βλέπω εγώ τον Δεσποτάδε με το νέο, γιατί με το παλαιό δεν συμφώνησαν. Λένε λοιπόν οι Δεσποτάδε με το νέο, ναι κύριε Μητσοτάκη, θα κλείσουμε τις εκκλησίες. Της πανδημίας που δεν κλείσαν οι εκκλησίες ούτε με πόλεμο, ούτε με τη χολέρα, ούτε με τίποτα δεν κλείσαν ποτέ οι εκκλησίες. Και όχι μόνο αυτό, πήραν 1 εκατομμύριο οι Μητροπολίτες για να κλείσουν τις εκκλησίες. Και δεν φτάνει αυτό, ότι παίρνουν και 6.000 κοντά περίπου για να είναι Μητροπολίτες εις βάρος του λαού. Εις βάρος του λαού, ενώ το πάρο δεν πληρώνονται, τι είναι διαφορά. Εσύ, μπράβο, λοιπόν. Κάνανε Πάσχα εβραϊκό. Όταν κάνεις 9 η ώρα Πάσχα, την ημέρα του Πάσχα κάνανε 9 η ώρα το βράδυ, αυτό είναι εβραϊκό. Πάνε να το περάσουν αυτό. Πάνε να το περάσουν. Ενώ μερικοί Μητροπολίτες με το νέο, μπορώ να πω μπράβο τους, που δεν το δεχτήκανε. Πολύ Μητροπολίτες και κάνανε 12 η ώρα. Σε αυτά εμείς ακόμα... Εντάξει, εμένα με βόλεψε εκείνη την ημέρα, γιατί 12 η ώρα... Εμείς ακόμα, ο κύριος Μπογδάνος, το έχει αποδείξει ότι πηγαίνει στις εκκλησίες συνέχεια. Ποια άλλη πολιτική πάνε στις εκκλησίες, πάνε μόνο 10-20 λεπτά, αν μην κάνω λάθος, προς το τέλος να παρουσιαστούν για να τσιμπήσουν ψήφους. Αυτό κάνουν.
Εμείς πάρα την αρχή. Λοιπόν, αυτό με τις εκκλησίες, πολιτικοί μηχανικοί πάνε στις εκκλησίες για να παίρνουν οικοπεδάκια και να σηκώνουν πολυκατοικίες. Και γενικά η εκκλησία που πρέπει να την τιμάμε. Δυστυχώς. Την έχουμε κάνει κουρελόπανο. Έχει γίνει καφενείο δημόσιες σχέσεις η εκκλησία, παιδιά. Εγώ ξέρω τι. Απ' τη μία πρέπει να χαιρόμαστε, θα έλεγε τώρα ένας καλοπροαίρετος. Πάτερ Παΐσιος, ας έρχονται παιδί μου και γι' αυτό. Μισό λεπτό, μην το ρίχνουμε πολύ στην εκκλησία και τώρα έχουμε έρθει άλλο λόγο εδώ. Να πω κάτι όμως, πάνω σε αυτό. Όταν εγώ ανεβαίνω επάνω εκεί που είναι όλοι οι επίσημοι, ως υποψήφιος βουλευτής ή ως πολιτικός του κόμματος, Γύρω Μπογδάνου, ποτέ δεν πάω προς το τέλος. Όπως το κάνουν πολλοί. Και εδώ συνέβαινε το κάνουν. Και εδώ συνέβαινε. Τους βλέπω, μερικούς όχι όλους, που έρχονται την τελευταία στιγμή, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έρχονται, για να εμφανιστούν και θα παρακαλέσω πολύ, γιατί ακούνε και νέους Μυρνιώτες, να μου πούνε και η κυρία Κλέρη και ο κύριος Κουτελάκης και όλοι αυτοί να μου πούνε με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση. Α, μετά παρένθεση. Ο κύριος Κουτελάκης έρχεται στους Αγίους Αναργύριους από τον Όρθο. Αφήστε με να μιλήσω. Από τον Όρθο. Έρχεται νωρίς και κάθεται. Να πω. Αφήστε με να πω. Παρένθεση για τους άλλους. Σε παρένθεση, ένα λεπτό. Δεν είπα κάτι. Αλλά για τον Κουτελάκη δεν το κόβει τα μάτια. Ένα λεπτό. Για τον κύριο Κουτελάκη λέω. Να είμαστε δίκαιοι. Ο Θεός δεν είπε ότι δεν έχει την αρχή. Εννοείται. Σε παρακαλώ, να σου πω. Αυτός ο συγκεκριμένος και χωρίς εκλογές. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Τον βλέπω και έρχεται στην αρχή. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να σας πω τι θέλω να σας πω. Δεν είπα καταρχήν ότι ο κύριο Κουτελάκη, κυρία Κλέρη, ότι έρχονται στο τέλος. Έρχονται την αρχή. Κυρία Κλέρη, έρχεται. Γιατί έχω πιο πάνω την αρχή. Προσέχω. Άλλο να πω. Στην κατάθεση Στεφάνου. Γιατί δεν λέγεται ο εθνικός ύμνος. Α, δεν το ξέρω, δεν ήμουν. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσω. Στο πω. Στην κατάθεση. Μα τα ακούνε. Στην κατάθεση Στεφάνου ήμουνα εγώ και εκπροσωπούσα το κόμμα μου. Δεν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Ενώ στον Πειραιά ο Σεραφείμ, εκεί και όλοι οι επίσημοι, πάντα σε γιορτές ο εθνικός ύμνος ακούγεται. Εδώ δεν τον έχουμε. Όχι, δεν τον έχω ακούσει. Εδώ είμαστε περισσότερο εργαλείς στη Νέα Σμύρνη. Βάλε τώρα ζωντανά, εάν θέλεις. Έλα να σου πω. Μισό λεπτό. Βάλε τώρα ζωντανά την παρέλαση. Που έγινε να και κάνει λίγο πλάκα. Να δούμε πού είναι. Μη με φτιάχνεις γιατί θα τους το πω. Μα θα ακούνε, θα τα ακούσουνε ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ, εμένα μου τα είπε η ιερέας, ξέπλασε παράπονα η ιερέας από την Αγία Φωτεινή, η ιερέας. Και μου λέει, τον εθνικό ύμνο γιατί δεν τον λένε. Δεν θέλω να πω το όνομα του ακόμα. Γιατί δεν τον λένε. Και δεν θα το κάνω θέμα. Γιατί και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει και μετά το συνειδητοποίησα, λέω τι γίνεται. Δηλαδή πάμε και καθόμαστε μόνο έτσι κατά τη Στεφάνη για να δειχτούμε. Μόνο τότε θυμόμαστε την πατρίδα μας. Ο εθνικός ύμνος. Θα το πω, εγώ θα το πω. Δεν ευθύνεται ο κ. Κουτελάκης. Δεν ευθύνεται. Όχι, τι φταίει ο καημένος αυτό. Η σημερινή δημοτική αρχή τι κάνει γι' αυτό. Ο Τζουλάκης είναι τώρα. Ο κ. Τζουλάκης. Και η κυρία Δελιγιάννη και όλοι αυτοί. Και ο κ. Κατζαντουριάν. Να πάρουν θέση, να μας πούνε. Δεν είπα για την κυρία Δελιγιάννη προς Θεού. Κάτι εναντίον, κάτι κακό. Ούτε τον κύριο Κουτελάκη. Εννοείται και το λέω εδώ να ακουστεί ότι έρχεται. Παιδί μου, άκου να σου πω κάτι. Αυτό που λες τώρα, εγώ επειδή το βλέπω, όλοι έρχονται τώρα που είναι για ψηφαλάκια. Α, μπράβο, μετά. Αλλά ο συγκεκριμένος ο Γιώργος, ο Κουτελάκης, ναι, τον έχω δει, επειδή είναι και ο μόνος που σαν δήμαρχος έδωσε. Να τα λέμε αυτά. Είναι ο μόνος που σαν δήμαρχος έδωσε ενίσχυση στις ενορίες της εκκλησίας και βλέπω εγώ από τη δική μου την ενορία. Και είναι και ο μόνος που, δηλαδή 5 χρόνια τώρα τον βλέπω στην εκκλησία. Εμένα όταν και τον βλέπω πάντα. Ένα λεπτό. Δεν είναι δηλαδή τώρα που είναι οι εκλογές. Ένα λεπτό. Και ο κύριος Κουτελάκης και η κυρία Κλέρη, εγώ προσωπικά με τα ίδια μου τα μάτια τους βλέπω πραγματικά την αρχή. Σχεδόν την αρχή έρχονται. Και ειδικά του χαιρετισμού είδα και την κυρία Κλέρη με τον κύριο Κουτελάκη μαζί. Δεν ξεχωρίσανε. Α, εγώ είμαι από εδώ και εσύ από εκεί. Όχι, μαζί καθόλου. Μαζί. Και έχω δει μαζί την κυρία Κλέρη και εκπλήσωμαι. Η κυρία Κλέρη, εντάξει, δεν είναι ανέκαθεν. Τώρα το εγώ κάνει. Εγώ βλέπω την κυρία Κλέρη με το βιβλιαράκι. Την είδα με το βιβλιαράκι και τον κύριο Κουτελάκη. Με σεβασμό να κάνω το σταυρό. Δεν το κάνει η πολιτική άλλη. Πάνε μόνο για τον ψήφο. Και μετά τις εκλογές εξαφανίζονται. Εγώ όμως δεσμεύομαι εδώ, το έχω αποδείξει αυτό,
και την Καραμαλή και εγώ δεν εξαφανίζομαι. Εδώ είμαι και θα είμαι. Και ως πολιτικό πρόσωπο παλεύω πάντα. Συγγνώμη, εσύ που παίρνεις Νέα Σμύρνη, μένετε. Ναι, συγκεκριμένα Νέος Κόμος εκεί ακριβώς. Είναι που? Μεταξύ, παλιά λεγόταν Νέα Σμύρνη. Για πες μου, γιατί το λέω και εγώ ότι έχουν αλλάξει τα κατά. Δεν θα πούμε τη διάθεση δημόσια. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, στην Πακνανά από εκεί πριν. Όχι, Πακνανά είναι πιο κάτω. Είμαστε προς εδώ. Ήταν και από την Νέα πίσω. Νέα Σμύρνη είσαι. Όχι, όχι, δεν είναι. Ήταν η Νέα Σμύρνη. Η Γερατώνη. Ρε παιδιά, ακούστε, είναι έτσι που την έχουν κόψει τη Νέα Σμύρνη. Εδώ και χρόνια, με το Καλλικράτη κόπηκε η Γερατώνη. Παλιά, παλιά, παλιά πάμε. Έχω δει το χάρτη τη Νέα Σμύρνη. Τώρα αν κάνω τόσο λάθος, συγγνώμη. Όχι, άκουσε με, ήταν η Νέα Σμύρνη. Όπως εγώ ξέρω ότι τον Μπραχάμι Μπακνανά. Γιατί εγώ είμαι ενάντια του Καλλικράτη και θέλω να κοπεί ο Καλλικράτη και να επανέλθει πάλι όπως είναι τα πράγματα. Όχι όπως θα θέλει η κάθε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ο νέο, η Μπακνανά ήταν στο Νέο Κόσμο. Ναι, ήταν. Τώρα είναι Άγιος Δημήτριος. Άγιος Δημήτριος. Ωραία, εγώ έχω μπερδέψει λίγο γιατί μα και εγώ. Εδώ η Γυραντώνη, τα σύνορα της Γυραντώνης, η από εδώ μεριά, έτσι, ήταν στη Νέα Σμύρνη. Τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνει έτσι. Κάνε, δηλαδή κάτι έχει γίνει. Εάν πάτε πάνω στο παρκάκι της Γυραντώνης απάνω, έτσι, θα δείτε ότι. Παρολίγο να θρυνήσουμε άτομα, αυτό θέλω να τα ακούσω ο νέος Σμυρνιώτης, οι εργολάβοι που έχει βάλει ο Δήμος για να κραδεύουν τα δέντρα. Έχω ανεβάσει βίντεο και παρακαλώ πολύ να δεσμευτείτε δημόσια ότι να πάρετε το βίντεο και να το προωθήσετε. Έπεσε ολόκληρο δέντρο στα καλά καθόμενα, ούτε φύσαγε, ούτε είχε χειμώνα, τίποτε. Σάπιο. Ήταν όχι σάπιο, από το βάρος. Και υπάρχει άλλο ένα δέντρο εκεί. Το οποίο είχα πει και στον κύριο Κουτελάκη έξω από την Χρυσία, έξω από παιδιά, για βοήθησε με ένα άλλο. Νέα Σμύρνη, να πάμε να το δούμε. Και συμφώνησε να πάμε. Ωραία. Επειδή εγώ μικρή ήξερα διαφορετικά ότι χωρίζεται η Νέα Σμύρνη και τώρα χωρίζεται διαφορετικά, την έχουν αλλάξει. Τα έχουν κάνει οι δηλαδή άνθρωποι. Ήξερα ότι μέχρι την. Ήξερα ότι από ένα στενό από την Παρασκευοπούλου και μετά έπιανε το παλιό Φάλιρο, τώρα την Παρασκευοπούλου την έχουν κόψει στη μέση. Από δεξιά είναι παλιό Φάλιρο, από αριστερά είναι Νέα Σμύρνη. Είναι θέμα Καλλικράτη. Εμείς, ξαναεπαναλαμβάνω για να ακουστεί, εμείς θέλουμε να καταργηθεί ο Καλλικράτη. Εγώ προσωπικά θέλω. Τι είναι ο Καλλικράτη. Έτσι το έχουν βγάλει Καλλικράτη, ότι τώρα παλαιότερα η Νέα Σμύρνη. Εντάξει, η Νέα Σμύρνη δεν έχει αλλάξει το δημοτή ακόμα. Απλά μόνο η Γερατώνη που έφυγε από τη Νέα Σμύρνη και πήγε και σταματώθηκε. Εγώ δεν ξέρω ότι η Μπακνανά είναι νέο κόσμο, από εκείνη ο κόσμο το όνομα πάντα είναι Άγιος Δημήτριος. Τώρα, άμα πα τώρα στη Δάφνη, Μητός έγινε ένα. Ενώ πριν δεν έγινε δικό του Δήμου. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έγιναν ένα. Τώρα έγινε ένα. Αυτός ο νέο κόσμο, τον Μπραχάμι και ο Άγιος Δημήτριος έχουν γίνει ένα. Ένα έχουν γίνει τώρα. Είναι δυνατόν να περνάει ο νέο κόσμο από εδώ. Να περνάει ο νέο κόσμο από εδώ. Και από εδώ, Β' Τρία Αθηνών, παράδειγμα που είμαστε εμείς, και να γίνει Β' Αθηνών από την άλλη. Δεν τα έχουν κάνει καλά τα σχέδια. Και δεν ξέρω και κατά πόσον. Ποιος την έβαλε. Και εγώ έχω μπερδευτεί σε αυτό. Ναι, πώς τα έχουν κάνει αυτά. Εμείς λέμε να καταργηθεί ο Καλλικράτης για να έχει ο καθένας την κοινότητα του Δήμου του Πειραιά. Παράδειγμα, του κάνει τα χωριά τώρα. Που δεν έχουν κοινότητα. Πού να πάει ο δικαιωμένο να τρέχει. Στον Πειραιά, κάτι νησιά. Μπράβο. Τι λες τώρα, οι Σαλαμίνα αυτοί που ανήκουν όλοι στον Πειραιά. Βέβαια. Αυτά δεν υπολογίσανε. Δεν τα υπολογίσανε αυτά και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να πω μερικά πράγματα, όπως θα λέμε τώρα. Μπας και ο ελληνικός λαός ξυπνήσει, τι θα κάνει 21 Μαΐου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το Καλλικράτη εσύ τι λιγότερο. Θα ήθελες τώρα, εφόσον εσείς βγήκατε από το χώρο, τι θα θέλεις. Δεν βγήκαμε, είμαστε εδώ, για τη δεύτερη γιατί αυτή. Θα γίνουν εκλογές ούτως ή άλλως 21 2 Ιουλίου υπολογίζουμε, γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι αν δεν βγω από το Δήμο και θα πάω πάλι για εκλογές, ο ίδιος είπε αυτό. Θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχει το θράσος. Και σκότωσε κόσμο και πεδαραστές έξω και έχει το θράσος να πει. Παιδιά, να σκεφτούμε πάρα πολύ τι θα ψηφίσουμε. Να πω και κάτι το οποίο μου επιτρέπετε, δόθηκε ευκαιρία. Δεν δημόσια. Θέλω να ρωτήσω την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το 2008 που έγινε ατύχημα στα Τέμπη με τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν τώρα. Πού πήγε αυτή η υπόθεση, ένα. Όπου θα πάει και αυτή. Μισό λεπτό, δεν θα το αφήσουμε έτσι χαλαρά το ότι φορά. Δεν τη γλιτώ. Τα Τέμπη είναι εδώ.
μπροστά του. Λοιπόν, και το 2020, και μπροστά μου το τάκι, δεν κάνω λάθος, ποιος έκλεισε το κέντρο παρακολουθήσεις της τελεμοστές στην Αθήνα που παρακολούθησε τα τρένα που πηγαίνουν και αν γίνονταν λάθος, ειδοποιούσανε. Έκλεισε αυτό και έγινε το ατύχημα και δεν φτάνει αυτό. Πάμε το πιο κρίσιμο. Αφού έγινε το ατύχημα, αντί να πάνε να φτιάξουν, να κάνουν, να ράνουν όλα αυτά, ειδικά αν πεις μέσα στη σύρακα, φώτα δεν υπάρχουν, ασανσέρ δεν λειτουργεί, αδιέξοδο δεν ξέρω που είναι, σπασμένα, διαλυμένα όλα τα πάντα, έβαλε ξανά την τρονοσέ, με αποτέλεσμα ποιο, ότι δείτε να πηγαίνει σιγά και να σφυρίζει. Και ρωτάω αυτή τη στιγμή όσοι μπαίνουν μέσα, ο Θεός να είναι μαζί τους, γιατί θα ξαναθρυνήσουν άτομα. Και θέλω από το η εκπομπή σήμερα να την κρατήσει στην άκρη. Άσε με γιατί αυτό που θα ξαναθρυνήσουν. Και να πω και κάτι άλλο, μια άλλη προειδοποίηση. Και στα αεροπλάνα τα επιβατικά κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή που μπαίνουμε. Δεν υπάρχει επαρκή έλεγχο. Έχουν κλείσει περισσότερα έλεγχη. Υπήρχε έλεγχο. Πέστε μου, ένα πύργο ελέγχου. Τώρα σε αυτό που δουλεύεις, ναι. Έχω καταγγελία από φίλη μου που δουλεύει, ελεκτής είναι, στα αεροπλάνα. Μπράβο. Τρεις βάρδιες καπάκι, τέσσερις βάρδιες καπάκι, γιατί δεν υπάρχουν άτομα. Ούτε προσωπικό, ούτε ελεκτές. Και κοιμούνται πάνω και όρθιοι. Βέβαια μου λέει, εντάξει, δεν είναι τώρα ηλεκτρονικά, μου λέει, ναι. Αν γίνει κάτι θα μας ξυπνήσει, αλλά... Ναι. Εγώ θέλω να μου υπογράψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα αυτό δεν έχουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο και μακάρι να φύγει, να μου πει υπογράφει ενώπιο λαού ότι έχουμε ασφαλές πολιτική αεροπορία. Υπογράφει ότι τα τέμπη δεν θα ξαναγίνει. Και τρίτον, τι είχε αυτή η αμαξοστοιχεία. Βρε, την Ολυμπιακή που λύσανε. Μισό λεπτό. Τι είχε η αμαξοστοιχεία να μας πει η δεύτερη, φορτωμένο επάνω. Τίποτα και γιατί... δεν είχε, έμαθα. Ένα λεπτό. Γιατί πει ο στρατός πρώτος. Θα σας πω. Είχε από τα αραβικά, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά όχι όπλα και τέτοια. Είχε εμπορεύματα. Ναι. Είχε οδηγό, πεθάνανε και οι οδηγοί αυτοί. Η μηχανή που ήταν. Πού δεν βρέθηκε, η μηχανή. Ποια μηχανή. Η μηχανή που είχε αμοξία. Την είχαν πίσω. Άρα τι ήθελαν. Θέλανε να κάνουν περισσότερο κακό και θέλανε να το κάνουν με σύραγγα. Δεν του έκατσε. Θέλανε να κάνουν περισσότερο κακό οι κύριοι. Γιατί γνωρίζουν εδώ και εκεί. Και το έκανε και οι άλλοι άνθρωποι. Ακούστε, δεν είναι μόνο 52 άτομα. Σκοτώθηκαν πολλά άτομα, τα οποία δεν τα λένε. Το άλλο τρένο είχε και εκείνο κόσμο. Μπράβο. Οι οδηγοί. Καταρχήν οι οδηγοί που είναι. Και θέλω να σου πω κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή, αφού ξέρει λοιπόν ο Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα στην τελευταία. Γιατί επιτρέπεται και επιτρέπεται ακόμα να κυκλοφορούν τουλάχιστον τα επιβατικά. Το ξέρει ότι αυτό θα γίνει ξανά. Γιατί το 2008, αυτό θέλω να επισημάνω δημόσια αυτή τη στιγμή, είχε ξαναγίνει ατύχημα και να έρθουν να με διαψεύσουν. Είχε γίνει, το θυμάμαι. Μπράβο, και πού πήγε αυτή η υπόθεση και γιατί δεν λάβανε. Και παρέλασαν και οι υπουργοί μεταφορών και συγκοινωνιών. Μπορεί να κάνουν κάποια χαρτιά κάποιοι που γιοποιεί. Και να σου πω κάτι, και κάτι άλλο έγινε πάλι πριν, γιατί ήταν ο γιος μου εμένα στη Λάρισα και πήγαινε και κάτι έγινε και το 17-18 πρέπει πάλι κάτι να έγινε με τα τρένα. Μόνο αυτό, σας είπα, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα που δεν τα λένε δημόσια. Δεν αφήνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλήσουν ελεύθερα στον κόσμο. Επίσης, θέλω να επισημάνω και ένα άλλο. Γνωρίζει ο κόσμος ότι πίνουμε νερό καρκίνο. Mm-hmm. Γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, για πες το αυτό. Λοιπόν, επειδή το έχω φωνάξει πάρα πολλές φορές, ειδικά θα ξεκινήσω από την Ελευσίνα. Οι κεντρικές σωλήνες που δεν έχουν ακόμα αλλάξει, οι παλιές, από το 1940-50, οι κεντρικές σωλήνες, γνωρίζετε ότι έχει αμίαντο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, άρα θα τρώμε αμίαντο. Δεύτερο. Το νερό που απαιτεί η ΔΑΠ να πληρώνει ο ελληνικός λαός και εμείς. Συγγνώμη, ποιος ήταν αυτός ο γιατρός που πουλάει αυτό το φίλτρο να το παίρνουμε. Ποιο φίλτρο. Για να καθαρίζει τα νερά. Ένα λεπτό. Θα πω να συνεχίσω ένα λεπτό. Εάν βάλεις κάτω από το νερό την Imperial π.χ. θα δεις τι θα μαζέψει. Ναι, μπράβο, το Imperial αυτό λέω. Άρα είναι καθαρό το νερό.
είναι καρκινογόνο. Έχεις πάει ποτέ επάνω στο Μόρνο? Να δεις τι ψόφια ζώα έχουν, είναι πεταμένα και βάζουν χλώριο για να μάθουμε κάτι. Το χλώριο τσέστημα. Και να αφήσουν αυτά που λένε, που ψυκάζουν και κάνουν. Γι' αυτό καμιά φορά δεν σου κάνει εντύπωση. Που όταν κοιμάσαι 8 ώρες. Άρα να σου πω κάτι και αυτό με το εμβόλιο, ότι κάτι θα μας βάζουν στο εμβόλιο, μας βάζουν στο νερό μια και καλή. Μα το εμβόλιο είναι σκόπιμο να, σε όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Για να μειωθεί η ανθρωπότητα, για να μπορούν να την ελέγχουν οι γνωστοί οι άγνωστοι που ζουν ανάμεσά μας. Γιατί να με ελέγχει εμένα κάποιος, γιατί δεν είναι να θέλουν να ελέγχουν. Όπως και τώρα καταργούν το κρέας, οριστικά, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τρώμε σκουλίκια και κατσαλίδες. Ναι. Εγκρίθηκε και ήδη υπάρχει Θεσσαλονίκη παραγωγός που τα χρειάζεται, ξεκίνησε. Και στην να έκθεση κάτι, στη Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τρώτε σκουλίκι? Εγώ πού το τρώω? Όχι εσύ προσωπικά, ο λαός. Πάρτε το παριζάκι, δείτε τις οδηγίες και θα με καταλάβετε. Το παριζάκι έχει σκουλίκια και μ' αρέσει. Τρελαίνομαι για το παριζάκι. Όχι σκουλίκια, θα δείτε τι δείγμα έχει μέσα. Να δείτε τι δείγμα έχει μέσα. Και επίσης, βάλανε μπλαφόν και στις κότες των χωριών. Ξεχάστε. Ναι, είπανε να μην κάνουν, λέει, αυγά. Ακούς, ξεχάστε το φρέσκο αυγό. Και να έχετε, λέει, φρέσκο αυγό στο σπίτι σας. Και το κρέας το ξεχάσουνε. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που δέχτηκε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εδώ δίπλα μας έχουμε ένα φίλο. Περίμενε, σε λίγο θα τελειώσουμε, θα φύγετε μαζί, γιατί δεν μπορώ να διακόψω τώρα να ανέβουμε πάνω. Είναι ο Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, είναι λογιστής φοροτεχνικός, είναι φίλος του κυρίου Μανούσου. Και πάρα πολύ καλό παιδί. Μανούσου. Το κύριο Μανούς είναι φίλος, είναι πολύ καλό παιδί. Είσαι νέος Μπρινιώτης, Γιώργο? Όχι, είμαι το γραφείο είναι κέντρο Αθήνα. Το γραφείο σου είναι στην Αθήνα, εσύ που μένεις, παιδί μου? Δεν είμαι νέος Μπρινιώτης, όχι. Όχι. Λοιπόν, και κάποιος μου έλεγε αν έχω φίλο λογιστή, κάποια μου ζήταγε φοροτεχνικό λογιστή. Εγώ με κλειστά μάτια. Ωραία, να σε προωθούμε. Εγώ θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ότι με κλειστά μάτια το Γιώργο μπορεί να με εμπιστευτούν. Και την ευθύνη την παίρνω όλοι επάνω μου εγώ. Για τον λόγο που λέω. Δηλαδή, Γιώργο, μπορώ φοροτεχνικά, δηλαδή για εφορία. Τα πάντα. Τα πάντα λογιστικά. Τα πάντα λογιστικά, κρατικά, φορολογικά, τα πάντα. Ωραία. Να σε έχω υπόψη μου. Και θέλω επίσης να επισημάνω και κάτι άλλο, μια και είμαι στουδανά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Το μετρό είναι ανασφάλιστο. Ανασφάλεια, πώς λέγεται. Δεν είναι ασφαλές. Προσθέτω το λέω αυτό. Εγώ το έχω ονομάσει εγκληματική οργάνωση, σε παρέθεση αυτό. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί μπαίνουμε μέσα στο μετρό, έχουν πάρει καταρχήν στο εργάλειο πολλές φορές στην αστυνομία τηλέφωνο για φάρσα βόμβα. Και ρωτάω, στην είσοδο στο μετρό δεν μπορούσαν να βάλουν πόρτα ασφαλείας. Όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι η σχολή Βελπίδου που έχουν βάλει όταν περνάς, όπως είναι στην Καλλιθέα εδώ η εφορία και περνάς ανοιχνευτή. Τίποτα. Περνάω. Εγώ παίρνω μια τσάντα την αφήνω στη γωνία, έτσι. Με είδε κανένας? Να, ναι, και να έχω βόμβα. Να είναι οτιδήποτε κρυφτικό μηχανισμό. Δημοκράτες. Αυτό επάνω, γιατί δεν το μεριμνάνε? Τι θέλουνε? Ξέρω τι θέλουνε. Μείωση τη ανθρωπότητα με παντίους τρόπους. Για να μπορούν να ελέγχουν, να κάνουν ό,τι θέλουν να πει οι γνωστοί άγνωστοι που ζουν ανάμεσά μας. Και προειδοποιώ από εδώ να λάβουν τα μέτρα τους πριν φρυνήσουμε άτομα στο οποιοδήποτε μετρό. Σωστό. Στο οποιοδήποτε μετρό. Ακόμα και... Σε αυτό συμφωνώ. Τώρα αυτοί οι Ιρακινοί και αυτοί οι Παλαιστίνοι και αυτοί που είναι τρομοκράτες. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο τραμ. Το τελευταίο. Πάμε. Το τραμ που περνάει. Και από εδώ από μια σημερινή. Πόσο ασφαλές είναι? Γιατί αυτό δεν είναι? Αυτό πάει τσουκουτσούκου λίγο σιγά σιγά. Θα πω αμέσως. Το ξέρετε ότι στον Πειραιά, όταν ξεκίνησε οι δοκιμαστικές στο τραμ, ότι στην οδός Ευαγγελίστριας και στη γωνία στην Αγία Τριάδα, παρολίγο να είχαμε ατυχήματα. Γιατί? Γιατί είναι οι διαβάσεις, δεν είναι ασφαλές. Περνάει κάποιος. Τώρα μπορεί να έχει αναπτύξει λίγο τραχύτητα του τραμ και είναι ατύχημα.
Ναι, εντάξει, εκεί είναι πεζοδρόμιο και μαζί γραμμές. Περνάω, εγώ τις πατάω αυτές τις γραμμές κάθε φορά. Παρακαλώ. Εγώ βλέπω στον νέο κόσμο που περνάνε τα αυτοκίνητα μέσα τις γραμμές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και ευτυχώς που το έχουν πάρει χαμπάρι οι οδηγοί και μειώνουν ταχύτητα. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει κάτι να πάρουν μέτρα. Ναι, τώρα αυτό το τραμ για μένα νομίζω ότι ήταν χαζό έξοδο, χάλασε όλη την αγορά της Ελευθερού Βενιζέλου. Όχι στον Πειραιά τα ίδια. Χάλασε την αγορά του Πειραιά. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Να το κάνανε, αυτό έπρεπε να γίνει μόνο παραλιακά. Μόνο παραλιακά. Να πήγαινε, ξέρω εγώ, μέχρι και το Λαύριο ας πήγαινε. Δεν θέλω να ακούσω δήμαρχο. Να πήγαινε μέχρι και το Λαύριο. Δεν θέλω να ακούσω δήμαρχο. Σε καμία περίπτωση μην εκμεταλλευτεί δήμαρχος τώρα στις δημοτικές εκλογές του Οκτώβριο, ειδικά στον Πειραιά τονίζω, γιατί εδώ δεν έχουμε μετρό, μην το εκμεταλλευτούν και πούνε «Α, βλέπετε, έχουμε και μετρό στον Πειραιά» για να δεικτούν να ανεβάσουν λίγο τους ψήφους, γιατί το μετρό δεν ανήκει στον Δήμο, ανήκει το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών και είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Για όλο, μην το εκμεταλλευτούν αυτό. Και ειδικά στον Πειραιά, το τονίζω, θα με βρουν απέναντί του. Άρα εσύ εν μέρη είσαι συμπολίτης μας, νεοσμυρνιώτης. Εγώ μένω εδώ 4 χρόνια. Αγαπώ τη Νέα Σμύρνη γιατί έρχομαι και παλαιότερα. Έπει να καθέ πάντα στη Νέα Σμύρνη. Πού μένατε πριν? Εγώ πριν έμενα Ερεψίνα. Α. Ερεψίνα. Εκεί πάλι θέλω να επισημάνω ένα άλλο κίνδυνο. Μια ομάδα έχω και από την Ελευσίνα. Μισό λεπτό. Και εγώ το θεάσιο νοσοκομείο. Έβρισε. Ορίστε. Έχω μπει στη συζήτησή του εκεί που τα λένε οι δημοτικοί και εκεί πέρα. Τι, μισό λεπτό. Να απαντήσω κάτι πολύ σημαντικό. Το θεάσιο νοσοκομείο που έχει χτιστεί πριν. Μήνε, χρόνια μάλλον. 2 χρόνια πριν να πάνε, 3 κάπου εκεί είναι. Το ντύσανε με αμίαντο. Και κάνανε ολόκληρο πόλεμο. Και τον αφαιρέσαμε. Mm. Πού το πήγαν αυτό? Πού το πετάξανε αυτό? Το καλύψανε φαίνεται και αυτό. Πού το έχουν πετάξει να μας πούνε, γιατί εγώ θα το πάω με δικαστικό σαν αυτό. Πού πετάξανε τους λιγνίτες, συγγνώμη το αμίαντο. Πού το πετάξανε αυτό? Γιατί αυτά πρέπει να βαθούν πολύ βαθιά κάτω. Σε καμιά χωματερή ή στην Ιταλία. Δεν ξέρω να σου πω. Ένα είναι αυτό. Επίσης, ο κεντρικός αγωγός περνάει κάτω από το θριάσιο, το γνωρίζετε αυτό. Και είναι και κοντά ο Σαρανταπόταμος, το γνωρίζουμε αυτό. Επισημάνω τον κόδωνα του κινδύνου και εκεί. Και μωρή, και η Λευσίνα είναι ωραία. Mm-hmm. Τη χαλάσανε και αυτή να είναι. Λοιπόν, πες μου έτσι 2-3 πράγματα για σένα, ναι. Mm-hmm. Ποιος είσαι εσύ, πώς έτσι και ασχολήθηκες με την πολιτική και με τα κοινά? Για εμένα, όπως είπα προηγουμένως, εμένα είναι η Ηλιάκη Μανούσο, γεννήθηκα στο Εγάλαιο, μεγάλωσα στην Ελευσίνα. Α, Εγαλιώτης είσαι. Ναι, ορίστε, γεννήθηκα, απλά γεννήθηκα εκεί. Μεγάλωσα... Το Ηλιάκης δεν είναι κριτικό, δεν έχεις καμιά σχέση. Ναι, είναι η καταγωγή μου από την Κρήτη. Λοιπόν, μεγάλωσα στην Ελευσίνα, ασχολούμουν να... με την πολιτική πριν πάω στρατιώτης. Mm. Ήμουνα πάντα στη Νέα Δημοκρατία, όχι ως υποψήφιος, αλλά ήμουνα φανατικός με τη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να το πω, μέχρι τον Καραμαλή. Mm. Έτσι, γιατί εγώ πήγαινα παντού με τον Καραμαλή. Mm-hmm. Αλλά φεύγοντας ο Καραμαλής έπειτα κι εγώ. Γιατί εγώ, η οικογένεια μου στο Τακίρεο. Πώς εργαζόσουν, με τι τα πιστεύω. Εγώ έχω κάνει PR πολλές φορές και manager σε πολλά μαγαζιά. Ήμουν στο στρατό, το πιο σημαντικό, στην πολεμική, στο πυροβολικό. Εσύ ήσουν να στο πω. Α, από εκεί βγήκατε, δηλαδή. Θήβα, και μετά πήγα 45 μέρες στη Ρόδο. Ωραία. Δεν έχω κανένα παράπονο το στρατό. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέχρι που βγήκα. Συνταξιοδοτήθηκες από το στρατό. Βεβαίως. Α, ήσουν στρατιωτικός δηλαδή. Βεβαίως. Αυτό σου λέω τι επάγγελμα έκανες και μου λες PR μου λες. Έχω κάνει και PR, είπα. Α. Έτσι. Και μέχρι που. Αλλά μετά... ήσουν στρατιωτικός. Φυσικά ναι. Μετά κατέρευε στην πολεμική αεροπορία. Α, ωραία. Και μου αρέσει η πολεμική αεροπορία. Α. Αλλά εδώ θα κάνω μια ερώτηση. Μάλλον θα απαντήσω σε αυτούς που λένε γιατί.
ο στρατός δεν ρίχνει το εχθρικό αεροπλάνο που έρχεται από την Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Θα το πω τώρα. Όταν είναι για να ρίξει ένα αεροπλάνο, θα πρέπει να πέσουν τα κομμάτια του αεροπλάνου όλα στο ελληνικό έδαφος. Υπάρχει η Τουρκία, το διεθνές, η Ελλάδα. Μην πέσουν στο διεθνές, θα έχουμε να κάνουμε όλα τα κράτη και ειδικά την Τουρκία, θα έχει η Τουρκία να κράζει. Άρα, τι κάνει ο Τουρκός, κάνει αυτό ο Τουρκός και μπαίνει κατευθείαν μέσα. Δεν προλαβαίνουμε να το ρίξουμε. Γιατί για να το ρίξουμε θα πάει να πέσει τα κομμάτια, δεν θα πέσουν στο ελληνικό έδαφος. Όταν όμως κάνει παραβίαση μέσα στη Ρόδο, πάλι δεν μπορούμε να το ρίξουμε. Γιατί πού θα πέσει, στον άμαχο πληθυσμό. Και προσπαθούσαμε και προσπαθούν με αναχαιτήσεις να τον διώχνουμε. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τη γνωρίζει κανένας, αν δεν έχει πάει εκεί. Γι' αυτό μην λένε ότι αφήνει η κυβέρνηση να γίνει παραβίαση. Σε αυτό δεν πει καμία κυβέρνηση. Δεν φταίνει η κυβέρνηση σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να ρίξω ευθύνη την κυβέρνηση. Βέβαια αυτό που έκανε ο συγχωρεμένος του Ανδρέου, που είπε βουλιάχτη το χώρας, τότε συγγνώμη, ήταν ο μόνος πολιτικός που πραγματικά μου άρεσε αυτό. Τον φοβήθηκε ο Τούρκος επάνω σε αυτό. Και πάλι ήταν επικίνδυνο. Γιατί για να βουλιάξεις κάτι, όπως είπα, πρέπει να δέσεις τα ελληνικά. Έτσι. Είδατε. Και όχι στα ξένα. Λοιπόν, η άκηση για πες. Επίσης, ξεκίνησα στην πολιτική, μπήκα πιο βαθιά στα 8 τελευταία χρόνια, γιατί αποφάσισα να πω στην πολιτική. Δεν με νοιάζει η Βουλή. Δεν με νοιάζουν τα 7.000 που παίρνουν όλοι. Εμένα θα μ' άρεσε. Δεν με νοιάζει. Δεν μπαίνω για την καρέκλα. Δεν μπαίνω για την καρέκλα. Πολεμάω για την πατρίδα που αγαπώ. Που την έχουν καταστρέψει, που την έχουν ξεπουλήσει ανεξαρτήτου. Δεν λέω μονάχα ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί που έχουν παρελάσει. Και μπήκα μέσα στην πολιτική. Γιατί μπορούσα να πάω σε Νέα Δημοκρατία, μπορούσα να πάω στο Πασόκ, δεν με νοιάζει, παίρνω να παίρνω ένα μισθό, για να τι με νοιάζει εμένα, όχι. Δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Θα είμαι σε πατριωτικό κόμμα, όσο είναι ο Μπογδάνος. Όρθιος, φύγει ο Μπογδάνος, θα πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Βέβαια το κόμμα, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν κατεβαίνουμε εμείς τις εκλογές, τις επόμενες εκλογές, πιστεύω ο λαός να έχει πάλι άλλο ένα μάθημα 21 Μαΐου. Και να κάνει τη σωστή κίνηση. Και να κάνει τη σωστή κίνηση. Και να είμαστε εμείς εδώ, Μανούσος Ηλιάκης, με πατρίδα. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Εγώ θα τον κρατήσω σαν αυτόνομο βασικά, γιατί έβλεπω έχεις κρίση, έχεις σκέψη, αγαπάς την πατρίδα σου, αγαπάς τη θρησκεία σου, βεβαίως. Αγαπάς την Ελλάδα σου. Εγώ θέλω τώρα εδώ που κάνουμε εκπομπή, τώρα να δείξω στον ελληνικό κοινό, στους ακροατές, ότι αυτό είναι το φυλάδιο του κυρίου Μπογδάνου, ο οποίος έχει βγάλει. Πατριωτική Ένωση, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Είναι και αυτό ρο παιδί, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Αθηνών, αντιπρόεδρος λέει Πατριωτικής Ένωσης. Πατρίδα, ισχύ της Ένωσης. Ήτανε πρόεδρος του Πατρίδα και άφησε το Προεδρική, έγινε αντιπρόεδρος για το συμφέρον της πατρίδας μας. Ωραία. Και αυτή εδώ είναι η κάρτα μου. Λοιπόν, ας έρθουνε να κινηθούν οι πολιτικοί μόνοι τους, χωρίς αστυνομία, χωρίς φύλαξη. Τορμάνε, όχι. Ο κ. Μπογδάνος και στις λαϊκές μέχρι προχθές είμαστε μαζί, είμαστε παρόν, είμαστε εδώ, μπορούμε να κοιτάξουμε τον ελληνικό λαό στα μάτια. Ο κ. Μπογδάνος είχε αποδείξει ως ανεξάρτητος βουλευτής μέσα. Πρέπει να έρθει εδώ να μιλήσουμε. Βεβαίως, πολύ καλή. Ο κ. Μπογδάνος το είχε αποδείξει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Το τελευταία που ήταν. Θα με μάθει και δημοσιογραφία. Πες του, θα σε πάω σε μια κοπέλα που θα ετοιμάσει εσύ. Ακούστε με λίγο. Έχει αποδείξει ο κ. Μπογδάνος μέσα στη Βουλή ποιος είναι. Εγώ τον πήγαινε και σαν δημοσιογράφο, τα έλεγε. Ναι, τα έλεγε και γι' αυτό δεν τους αρέσει μερικούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήμασταν εδώ και γνωριστήκαμε. Βεβαίως. Εντάξει, τώρα
λυπάμαι για αυτό που έγινε, για όλο αυτό το μπέρδεμα, αλλά έτσι δείχνουν και το πρόσωπό τους. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι... Τώρα ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Τελειώνοντας, θέλω να πω κάτι, ένα μήνυμα στο λαό, τελειώνοντας. 21 Μαΐου καλούμεθα όλοι στις κάρπες, αυτούς που λέγουν ότι δεν πάω να ψηφίσω, είναι λάθος, διότι αυτό θέλουν. Ο Μητσοτάκης σου λέει: Υποκειμένου να πάει να ψηφίσει, μικρό κόμμα, μην πάει να ψηφίσει. Αυτό, ναι. Έτσι, να μπουν μόνοι του. Πηγαίνετε, ψηφίστε πατριωτικό κόμμα. Μικρά κόμματα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μικρά κόμματα. Και εγώ, σαν προσωπικά, εγώ επειδή δεν κατεβαίνουμε τώρα, εγώ προτείνω Βελόπουλο. Εσύ προτείνεις τον Βελόπουλο, γιατί δεν. Εκτός αν βρεθεί και κάποιο άλλο κόμμα να είναι καλύτερο. Να πούμε και τον Νίκη που είναι. Ωραία, έτσι και τον Νίκη. Εσύ, αλλά και τον Βελόπουλο και τον Νίκη, όποιος θέλει ο λαός. Ο μακριά που θα μεγάλα κόμμα. Σας μιλώ με αγάπη και εύχομαι καλή να είστε μέχρι να πει. Δεν ξέρω. Θα τα ξαναπούμε και μετά τις εκλογές. Εγώ προγραμματικό. Δεν βλέπω με τη χώρα για το κέντρο, ότι είναι κάτι για το κέντρο. Εγώ δεν βλέπω. Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Βιάζομαι για να πάω στα περίπτερα παιδιά της κοινωνίας που όλοι θα πρέπει. Καλή δύναμη. Να συνεχίσετε όλοι να έρθετε. Και να πατάτε στην κατάσταση. Το σας περιμένουμε εκεί. Σας αγαπώ πολύ όλους, σας ευχαριστώ όλους. Καλό είναι να φωνάζουμε, να λέμε την αλήθεια. Σήμερα δεν θυμάμαι πολύ και μου κάτι.